Φίλες και φίλοι συνδρομητές, καλησπέρα σας από το ΆΚΑ. Σε μια σεζόν η οποία ούτως ή άλλως έχει ως σημείο αναφοράς τις ανεπανάληπτες ανατροπές και τις υπερβάσεις για την ΑΕΚ, η Ένωση επιζητά άλλη μία σε 2-40 λεπτά, σε 2 παιχνίδια απέναντι στην ομάδα του Στρασβούργου από την Γαλλία για τα προημιτελικά, με συγχωρείτε, του Basketball Champions League. Κατά πόσον θα μπορέσει η Ένωση του Dragon Sakota, έχοντας ήδη κατακτήσει το κύπελο και έχοντας φτάσει εδώ πέρα δεδομένα κάνοντας 2 ανεπανάληπτες ανατροπές, θα αρχίσουμε να το απαντούμε σε περίπου 7 λεπτά από τώρα. Επιστρέφουμε μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα σε περίπου 1,5 λεπτό εδώ στο ΆΚΑ. Στο ΆΚΑ απόψε βρίσκονται περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι, επιζητώντας από την ΑΕΚ μία ακόμα υπέρβαση απέναντι στη Στρασβούργο. Έχοντας ήδη το κύπελο Ελλάδος στην τροπιοθήκη της εδώ και λίγες εβδομάδες και έχοντας ήδη κάνει 2 υπερβάσεις για να βρεθεί εδώ, η Ένωση Μιχάλη Κακιούζη, καλησπέρα, ένα βήμα πριν το Final Four και μάλιστα τα φέρνει έτσι η συγκυρία μαζί με τα δίδαμε το τελευταίο μάτς των ομίλων, εκεί που ζήσαμε την πρώτη μεγάλη υπέρβαση. Ακριβώς. Την πρώτη τρελή καταιγίδα που έβγαλε την ΑΕΚ να κάνουν, με την Καραμπόλα. Το λέγαμε πριν, να κάνουν πασίγια όπως κάνουν στην Ισπανία. Γιατί είχε κερδίσει η γαλλική ομάδα μέσα στην Τουρκία και ουσιαστικά έδωσε την ευκαιρία στην ΑΕΚ να διεκδικήσει με ανατροπή την πρόκλησή της. Ήταν 3 τα αποτελέσματα. Ακριβώς. Το πιο βασικό όμως ήταν αυτό, ναι. Και τώρα την έχει αντίπαλο. Τώρα την έχει αντίπαλο. Μια πολύ δυνατή ομάδα, πολύ συγκροτημένη ομάδα. Ομολογώ, από την αρχή τη σεζόν δεν περίμενε να έχει τόσο πολύ μεγάλη διάρκεια. Αλλά έχει καλό προπονητή. Και οι ξένοι τους έχουν δώσει μεταξύ τους πάρα πολύ. Που είναι όλοι στέρε, έτσι. Βενσάν Κολέ, προπονητής Εθνικής Γαλλίας. Ο άνθρωπος που ευθύνεται, που έχει, μάλλον πιστώνεται, την επιστροφή της Εθνικής Γαλλίας στο κορυφαίο επίπεδο εδώ και λίγα χρόνια. Με συνέπεια και με ξεκάθαρο πλάνο. Μια ομάδα σούπερ αθλητική, έχοντας δηλαδή το βασικό σημείο αιχμής, ας το πούμε έτσι, του γαλλικού μπάσκετ, η οποία όμως την ίδια στιγμή σκέφτεται, διαβάζει και διαθέτει παίκτες αρκετούς, όχι όλους, πρώτης γραμμής, αλλά και με προσωπικότητα, με πείρα σε αυτό το επίπεδο. Αυτό κάνει διαφορά. Μια ομάδα η οποία νίκησε 2 φορές στην ΑΕΚ στους ομίλους, έχει ορισμένες διαφοροποίησεις το ρόστερ της σε σχέση με εκείνη τη στιγμή, αλλά νομίζω προς το καλύτερο. Προστέθηκε και άλλη ποιότητα και άλλη πείρα. Ακριβώς. Και παίζει και καλά και στο γαλλικό πρωτάθλημα. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι δεύτερη. Είναι δεύτερη πίσω από την Μονακό. Και εντάξει, κάποιος μπορεί να λέει ότι εντάξει, τι είναι το γαλλικό πρωτάθλημα, αλλά το γαλλικό πρωτάθλημα είναι πολύ αθλητικό πρωτάθλημα. Νομίζω ότι είναι το πιο κοντινό, θα σας συμφωνήσεις, σε ό,τι αφορά, ό,τι έχουμε στο μυαλό μας εμείς, εγώ τουλάχιστον στο NBA στην κανονική περίοδο. Ακριβώς. Τρέχουμε, σουτάρουμε. Χωρίς σκέψη. Την ίδια στιγμή όμως οι ομάδες που έχουν σκέψη, όπως η Μονακό και η Στρασβούργο, κάνουν τη διαφορά. Είναι στην πρώτη βαθμίδα. Και αυτό πρέπει να προσέξει η ΑΕΚ σήμερα, γιατί είναι ομάδα επιπέδου στην ενδιάμεση επίθεσή της. Από το θα πάρει το αμυντικό rebound και θα μεταφέρει την μπάλα στην επίθεσή της. Ομάδα επίπεδου Ευρωλίγκα. Σουτάρει πάρα πολύ καλά γρήγορα στην ενδιάμεση επίθεση. Και αυτό πρέπει να προσέξει η ΑΕΚ αρχής γενομένης από το πώς θα επιτεθεί. Αν οι επιθέσεις είναι ορθολογικές, αυτομάτως μειώνει αυτόματα αυτό το παιχνίδι της Στρασβούργου. Τρία γκάρ, τα οποία καθορίζουν τον ρυθμό. Όλοι παλιοί γνωρίμοι με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Τον Μπος τον μάθαμε πέρσι στη Μονακό, πήγε σε Αλγύρης, δεν έπιασε. Γύρισε στη Γαλλία, αλλά στη Στρασβούργο πριν από λίγους μήνες. Από εκεί και πέρα, παλιός γνώριμος ο Λογκάν από την Ευρωλίγκα και γενικότερα και από τη θητεία του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Mike Green ήταν σε αυτή την ομάδα μέχρι από λίγους μήνες. Περσινός κεντρινόμαυρος έχει αποχωρήσει. Και για μένα και, βέβαια, και ναι, ο Μπίλαν είναι πολύ καλός. Επίσης με ελληνική θητεία. Και δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις. Το έλεγα προηγουμένως με τον Αργύρη που μιλάγαμε. Είναι ο Τόμιτς σε πιο soft. Ναι, ναι. Είναι τρομερός μες στο γήπεδο σαν playmaker. Είναι πιο post παίκτης, αλλά μπορεί να πασάρει, να κάνει πολλά πράγματα. Ο μοναδικός γνήσιος post παίκτης που διαθέτει αυτή η ομάδα, ακριβώς, ο Κροάτης ο Μπιλάν, ο οποίος εγγυάται την εύρυθμη λειτουργία της γαλλικής ομάδας στο 5 εναντίον 5. Λίγο πριν το τζάμπολ, πάμε στον αγωνιστικό χώρο. Αργύρης Στεφανόπουλος για τα τελευταία νέα των δύο ομάδων. Έλα Αργύρη μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Ο κύριος Βενσάτ Κολέ έχει έτσι με 10 παίχτες στην Ελλάδα, αλλά τουλάχιστον δεν έχει τραυματισμό, διότι ο Φλωράν Πιετρούς, που πολλοί θα τον έχουν δει στις σύνδεσεις της γαλλικής ομάδας όσον αφορά το γαλλικό πρωτάθλημα, δεν έχει δηλωθεί στην Ευρώπη, ενώ υπάρχει και μακροχρόνια τραυματίας. Ουσιαστικά δεν λογίζεται ως απουσία αυτή του Παπέ Σι. Από την άλλη πλευρά η ΑΕΚ δεν έχει το παραμικρό πρόβλημα. Υπάρχει βέβαια αυτό του Σάκοτα, ο οποίος προπονήθηκε τις τελευταίες 2 ημέρες, αλλά πήγε περίπου 12 με ένα πρόβλημα στη μέση. Μένει να δούμε πόσο το έχει ξεπεράσει. Και επίσης να πούμε ότι η γαλλική ομάδα έδωσε τον τελευταίο της αγώνα για το πρωτάθλημα στις 20 Μαρτίου. Κέρδισε εκτός έδρας την Κραβελίν. Είχε δηλαδή περισσότερο από μία εβδομάδα μπροστά της να προετοιμαστεί για το συγκεκριμένο αγώνα. Είχε και το κύπελο βεβαίως, αλλά σε άλλους ρυθμούς και σε άλλο τόνο πριν από λίγες μέρες. Πάμε όμως όλα αυτά να τα δούμε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, διότι πλέον έχουμε παιχνίδι εδώ στο ΑΚΑ. Πρώτη επίθεση με τον Ντιμπόστ. Η ΑΕΚ με ένα ευέλικτο σχήμα, χωρίς γνήσιο σέντερ, με τον Χάντερ ο οποίος μαζεύει το πρώτο rebound στη θέση 5. Αντίθετα, οι Γάλλοι έχουν και τον Λαμπεϊρή, αλλά και τον Μπιλάν στο παρκέ. Γαρετζάκης, 8. Ωραία εκτέλεση, 2-0, πρώτο καλάθι. Νίκησε στα ίσα τον Ιγκλές, ο οποίος προσπαθεί να αποστάρει το Χάρης. Κοιτάξτε πώς προσπαθεί να διαβάσει καταστάσεις, να δημιουργήσει τρίγωνα και παιχνίδι στην αδύνατη πλευρά η γαλλική ομάδα. Και μόνο η πρώτη φάση, Μιχάλη, δεύτερη συνεχόμενη επίθεση. Όχι, δεύτερη συνεχόμενη επίθεση. Θέλουν να χτυπήσουν μέσα αυτό που έχει άκρη, δεν μπορεί να μετράει το καλάθι. Να χτυπήσουν καταρχήν το Χάρης, που πρέπει να παίξει και άμυνα, να τον αναγκάσει να παίξει άμυνα, να μην ξεκουραστεί στην επίθεση του, γιατί είναι το νούμερο ένα επιθετικό όπλο της ΑΕΚ στην επίθεση. Και από εκεί και πέρα δημιουργούν όμως, είδες, πήγε παγίδα κατευθείαν, έχουν όλοι και οι πέντε που παίζουν μπορούν να στάρουν από τη μέση και μακρινή απόσταση, και αυτό το κομμάτι πρέπει, εντάξει, σαφώς κάτι θα δώσει η ΑΕΚ, αλλά να δούμε αν αυτό η εντολή που έχει δοθεί θα βγει ή όχι. Για να το δούμε. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να δούμε πώς θα λειτουργήσει η ΑΕΚ απέναντι σε αυτό, δεν θα έλεγα σύνθετο παιχνίδι της Μονακό στο 5-2-5. Τα απλά κάνει, αλλά τα κάνει πολύ καλά. Με τη δεύτερη συνεχόμενη επίθεση να αποστάρουν το Χάρη. Το ίδιο εδώ. Βλέπει πόσο πίσω μένει ο Χάντερ, αλλά και πάλι πίσω μένει, κοίτα πόσο. Αυτό. Με αυτό το που ήρθε η παγίδα, αλλά ο Χάντερ ήταν εκεί. Ο στόχος είναι βεβαίως να φθαρεί ο Χάρης, που το νούμερο είναι επιθετικό όπλο της ΑΕΚ, και αν μπορούν να πάρουν και κάποιο φάουλ, ακριβώς, να τον στείλουν νωρίτερα στον πάγκο. Κλέψιμο από τον James. Η ΑΕΚ ξανά τα ήξερε όλα αυτά, και πολύ λογικό από την πλευρά του κυρίου Σάκοτα, και προσάρμοσε ένα σχήμα το οποίο έχει ως σημείο αναφορά στην ταχύτητα, την ευελιξία και την ικανότητα για προσαρμογές στην άμυνα απέναντι σε αυτό το παιχνίδι των Γάλλων. Η μάχη για το rebound, η μπάλα στα χέρια του Μπόστ. Άλλο Ευρωλίγκα, άλλο όλα τα άλλα, και ο Μπόστ το κατάλαβε πολύ καλά με την περιπέτεια στις Αλγύριες. Το κλέψιμο από τον Λαρετζάκη. Διπλή άμυνα χαμηλά απέναντι στον Κροάτη και η ΑΕΚ βγάζει την άμυνα. Έκλεισαν το διάδρομο του Γκριν, ο οποίος θα ξεκινήσει τώρα μια επίθεση 12 δευτερολέπτων. Ανεβαίνει ο Χάντερ για ένα ψευτο σκριν, το οποίο είχε επί της ουσίας στόχο να αποπροσανατολίσει την άμυνα και το πέτυχε. Το κόψιμο του Χάρης πίσω από την πλάτη της άμυνας ήταν ουσιαστικά όλο το καλάθι, η κίνηση πριν. Ένα ψεύτικο σκριν και ένδειξε ότι αποστάρει ο ψηλός της ΑΕΚ, η μπάλα σε αυτόν που έκοβε. 6-2. Παιχνίδι ξανά από μέσα προς τα έξω για τη γαλλική ομάδα. Δεν νομίζω ότι το έχει ξαναδεί κανείς, Μιχάλη, σε αυτό το επίπεδο. Γαλλική ομάδα, 4 σερί κατοχές με διάβασμα στο λέω πώς. Έστω και αν 2 φορές η ΑΕΚ έχει πάρει κατά κράτος τη νίκη. Φίλος. Ζεσταίνεται και το κοινό. Γκριν απέναντι στο Λόγκαν. Πατάει ζωγραφιστό. Χάντερ κλείνεται, υποψία βημάτων. Βάζει το καλάθι. Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο καλάθι. Είναι ένα καλάθι έξω από το ρεπερτόριο του με προσωπική φάση. Λόγκαν είναι πολύ επικίνδυνος όταν κόβει πίσω από τα σκριν. Άργησε ένα χρόνο να πάει στη βοήθεια και έκανε το λάθος. Μέση μπάλα να μπει μέσα στο καλάθι. Ακριβώς. Και έχουν παιδιά, ο Μπόστο, ο Λόγκαν, που
το παιχνίδι τους είναι εκτός, έτσι. Να σταματήσουν, να σουτάρουν, να τρέξουν, παρόλα αυτά πηγαίνουν και αυτοί σε ένα σε πιο κοντρολεσμένο παιχνίδι. Εδώ. Τρομερή βοήθεια και η τάπα του Χάντερ πάνω στον διεθνή Κροάτη. Κοιτάξτε πού πιέζει ο Λαρετζάκης. Αυτό άλλωστε είναι και το ζητούμενο με αυτή την πεντάδα, ξαναλέμε. Η ΑΕΚ δείχνει με την άμυνά της να πάει να επιβάλλει ρυθμό, έστω και αν είμαστε πολύ νωρίς. Αυτός είναι ο σκοπός. Διάβασμα μετά το screen. Δεύτερο screen από το Hunter. Ο Green για τον James. Θα παίξει ένας εναντίον ενός. Δεύτερη πάσα, καταπληκτικό καλάθι. Η ΑΕΚ εδώ τα είχε όλα. Καθαρό μυαλό, αποστάσεις, ψυχραιμία να σφίσει το δεύτερο screen. Και βεβαίως η έξτρα πάσα για το εύκολο lay-up. Ενώ θα μπορούσε εύκολα ο James, θα τελειώσει μόνος του. 12. Η ΑΕΚ ξεκινάει ιδανικά. Σε ένα ΟΑΚΑ το οποίο φλέγεται. Πρώτο χαμένο αμυντικό rebound, ο Λαρατζάκης βουτάει παραλίγο να κλέψει, υποψία βημάτων. Δεν έκανε, όχι. Δεν έκανε, όμως σηκώνεται το πίσω, έμεινε σταθερό. Εντάξει, το χάνει, δεν έχει σημασία αυτό, φτάνει μόνο της. Σωστό φάουλ. Το φάουλ από τον Μπόστο. Εδώ πάντως δεν είχε επιστροφή μετά τα χαμένα rebound διάμυνα της ΑΕΚ. Ήταν συμπτωματικό ότι χάθηκε το τρίποντο. Ναι, χάσαν δύο μόνοι τους, αλλά εντάξει, συμβαίνει αυτό. Αμέσως time out από τον κύριο Κολέ, που βλέπει ότι η ΑΕΚ απόψε τσακίζει σίδερα από νωρίς. Επιστρέφουμε. Η ΑΕΚ έχει 5 στα 6 σούτ εντός παιδιάς για 10 πόντους που έχει πετύχει. Κανένα λάθος, 3 assist. Και την ίδια στιγμή έχει υποχρεώσει τη Στρασβούργ ήδη σε 2 λάθη. Αν αυτό δεν λέγεται τέλειο ξεκίνημα, Μιχάλη, ακριβώς. Τότε δεν ξέρω ποιο και είναι. Μην ξεχνάμε ότι άλλο κοινό και άλλο γήπεδο αντιμετώπισε η γαλλική ομάδα στους ομίλους και άλλο βέβαια τώρα, έτσι. Τελείως διαφορετικό. Και το πιο σημαντικό, όλα αυτά έχουν έρθει με το Χάρης να σκοράρει για πρώτη φορά με προσωπική βάση, πριν ήταν πάρε βάλε και χωρίς την ΑΕΚ να αγκιστρώνει το παιχνίδι, να αγκυλώνει μάλλον καλύτερα το παιχνίδι της αποκλειστικά γύρω από τον Αμερικάνο. Ακούμε τον Αργύρη Στεφανόπουλο. Έλα Αργύρη. Αργύρη, είναι πολύ η φασαρία, ναι, σε ακούμε τώρα. Ακριβώς, Γιώργο. Το μόνο λοιπόν που είχε να πει ο κύριος Σάκοτα ήταν μια μικρή νίκη για τα 2-3 επιθετικά rebound, 2 νομίζω που χάθηκαν και στην ίδια επίθεση και τίποτε άλλο. Ο Γκριν απέναντι στην αλλαγή βρέθηκε με ψηλό. Διάβασε την κατάσταση, παιχνίδι στην αδύνατη πλευρά, φάουλ. Έχω δει πάνω από 20 παιχνίδια της ΑΕΚ φέτος. Σε πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη. Όσες φάσεις με έξτρα πάσα, με πρόβλεψη, με δεύτερη σκέψη έχει κάνει μέχρι τώρα, θα το πω καθ' υπερβολή, ναι, δεν έχω δει συνολικά σε όλη τη σεζόν. Ακριβώς. Κοίτα, έτσι ξεκίνησε και με την, Ήμπουργκ όμως. Ναι, άλλος βαθμός δυσκολίας όμως. Εδώ είναι καλύτερη ομάδα. Θέμα είναι, ναι, θέμα είναι να υπάρξει διάρκεια σε αυτό που κάνει η ΑΕΚ. Κάποια στιγμή θα αρχίσει να βάζει και το Σταρβούρ κάποιο καλάθι. Θα χαλάσει και λίγο το ρυθμό. Λογικό. Αλλά το θέμα είναι κατά πόσο μπορεί να αντιμετωπίσει και είναι απλά το πρώτο παιχνίδι. Έτσι δεν τελειώνει σήμερα ούτε η πρώτη ούτε τίποτα απολύτω. Εντάξει, ξέρω τι διαφορά θα πάρει, άμα θα κερδίσει ή άμα θα χάσει. Αλλά λέμε τώρα. Η φωνή τη λογική είναι πάντοτε χρήσιμη, αγαπητέ Μιχάλη. 14-2 η ΑΕΚ διευρύνει το επιμέρου σερί. Βλέπεις συνεχόμενο παιχνίδι μέσα και στο time out αυτό υποκολλέ. Είναι η τρίτη άμυνα, είναι φάουλ πολύ σωστό τη στιγμή που έπρεπε, όταν δεν υπήρχε άλλη λύση. Ο Λαρετζάκης με την πίεση του σπάζοντας τα screen απέναντι στο Λόγκαν είναι ένα από τα κλειδιά μέχρι τώρα. Τέταρτο χαμένο αμυντικό rebound. Εντάξει, δεν είναι κάτι που βλέπουμε πρώτη φορά φέτος στην ΑΕΚ, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσέξει η ΑΕΚ. Είναι το μοναδικό μελανό σημείο της μέχρι τώρα στην εμφάνισή της. Και είναι μέτρο του είδους ο Λαμπέιρη σε τέτοιες φάσεις. Πάρα πολύ αθλητικός και μακρύς. Είναι λογικό γιατί έχουν παιδιά τα οποία ποστάρουν κοντά στο καλάθι. Οι περιφερειακοί τους μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα και αυτόματα όταν πηγαίνεις βοήθεια δίνεις και το δικαίωμα. Είσαι πολύ πιο ευάλωτο στο επιθετικό σου rebound, στο αμυντικό σου rebound. Η ΑΕΚ έκανε το πρώτο της λάθος απόψε. Οπα! Κουτιά τερματοφύλακα, ξανά ο Λαρετζάκης. Δεύτερο όμως, εδώ αυτή η πάσα απαγορεύεται.
σε μισό μέτρο απόσταση και βέβαια αυτό είναι σίγουρο καλάθι. Αυτό απέναντι σε γαλλική ομάδα απαγορεύεται να συμβαίνει. Ακριβώς. Δεν μπορείς να το κάνεις και εδώ αυτό που λέμε ότι πρέπει να είναι η διάρκεια της συγκέντρωσης που πρέπει να έχει. Έκλειψε την μπάλα, μια επίθεση σκοτωμένη από την γαλλική πλευρά κατέληξε σε βιασμό. Και ήταν το δεύτερο συνεχόμενο λάθος που έκανε η ΑΕΚ. Χάρης ξανά. 17-6. Έχει 8 πόντους ήδη. Χωρίς να εκβιάσει ούτε μισή προσπάθεια μέχρι τώρα. Ξανά το γνωστό παιχνίδι των Γάλλων. Αυτό τουλάχιστον εδώ στα πρώτα λεπτά. Το οποίο ξεκινάει από το χαμηλό πως. Τώρα είδαμε και τον Άτκινς να ντύνεται αυτό που λέμε ψευτοδημιουργός. Να υποδέχεται την πρώτη μπάλα χαμηλά. Εξαιρετική κυκλοφορία. Ήταν βέβαια και κίνηση που κάνουν κλασική κίνηση Εθνικής Γαλλίας αυτή. Ναι. Πάσα έξω και καζανά κόψιμο και σκιν πολύ καλό. Είναι από τους καλύτερους προπονητές για μένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Λαμπερί έβαλε το καλάθι πριν, έπαιξε και την άμυνα στη συνέχεια. Φάουλ πάνω στο Χάντερ, δύο βολές. Και ένα πράγμα που είναι σήμα κατευθείαν των γαλλικών ομάδων και του Κολέ είναι ότι υπάρχει πολύ, και οι γερμανικές ομάδες το κάνουν αυτό, υπάρχει πολύ rotation στην ομάδα. Δεν αφήνουν ποτέ κάποιους να παίζουν πολλή ώρα στο παιχνίδι μέσα. Αυτό βέβαια κάποιες φορές αποδεικνύεται, γυρίζει boomerang, αλλά εντάξει, θα δούμε πώς θα βγει. Ο Χάντερ δεν ήταν ποτέ, και ενώ βλέπουμε τον κύριο Κολέ σε πρώτο πλάνο, δεν ήταν ποτέ ο πιο αξιόπιστος παίκτης από τη γραμμή. Σίγουρα βελτιωμένος. Σε σχέση κιόλας με την πρώτη του θητεία επί ελληνικού εδάφους με τον Παναθηναϊκό. Άλλα είναι τα ισχυρά του όπλα. Άλλο επίπεδο, άλλα πρέπει, άλλα πολλά πράγματα. Και βέβαια πολύ πιο όριμος στη δεύτερη θητεία του. Συλλογικό είναι αυτό. Right. Αυτός παλαιότερα ήταν και πράσινος και βεβαίως κάτοικος Ρεθύμνου. Ναι. Κοίτα, θεωρώ ότι είναι από τους πιο υποτιμημένους παίχτες. Εντάξει, ο Παναθηναϊκό, νομίζω ότι αυτού του τύπου οι παίχτες στην Ελλάδα είναι, και σε μεγάλη ομάδα είναι δύσκολο να κάνουν κάτι διαφορετικό. Εδώ ξανά η φουτιά σαν τερματοφύλακας έπεσε ο Λαρετζάκης. Η φάση που αποτυπώνει όλο το πνεύμα του πρώτου δεκαλέπτου μέχρι τώρα είναι αυτή. Ο Ράιτ είναι σπουδαίος παίχτης, αλλά χωρίς σταθερό σουτ σε αυτό το επίπεδο. Ακριβώς. Αν δεν είσαι άριστος σε 3-4 βασικά. Άλλα βέβαια. Είναι κοντός σχετικά για τη θέση. Είναι σαν να λέμε για τον Ρόμπερτς. Μπορεί να το χτυπήσεις στην Ευρωλίγκα έτσι που μπορεί να διαβάσουν τα πάντα όλοι. Η διαφορά είναι ότι το σούτ είναι ακόμα πιο πολύτιμο πλέον. Το οποίο έχει ο Ρόμπερτς και δεν έχει ο Ράιτ. Αφήνουμε τη συγκρίση στην άκρη. 2,5 λεπτά για την πρώτη περίοδο. Ο Χάρης με την μπάλα στα χέρια. Τώρα θα πάει σίγουρα στο αγαπημένο του. Ένας εναντίον ενός. Κλείστηκε. Πάσα. Δεύτερη πάσα. Επεξάσχημο παιχνίδι μπάλα. Το Λαρετζάκι είχε μια καλή επίθεση όμως ξανά για την ΑΕΚ, η οποία προσέχει για να έχει και γυρίζει έγκαιρα στα μετώπιστε. Για να δούμε εδώ, υπάρχει καθαρό μισμάτς. Σαχόπουλος, καλή άμυνα, παγίδα από τον Τζέιμς. Καλή άμυνα και σε δεύτερο χρόνο στην αδύνατη πλευρά. Παρότι δεν πρόλαβαν να μαρκάρουν το lay-up του Λαμπερί, κέρδισαν το rebound. Εδώ τα έκαναν όλα σωστά στην άμυνα, Μιχάλη, στα τρία πρώτα στάδια. Και ήταν τυχαίρι στο τελευταίο. Υπό μία έννοια του δικαιούται. Αστόχησε, ναι. Εντάξει. Αλλά και αυτό δείχνει ότι την υπομονή που έχει η γαλλική ομάδα. Είδες, γύρισε, μπήκε μέσα, βγήκε έξω η μπάλα κατευθείαν. Βέβαια η ΑΕΚ φαίνεται προετοιμασμένη και διαβασμένη πολύ καλά στο ότι θα ποστάρει τα παιχνίδια, θα δοκίσει το παιχνίδι του σε χαμηλό πόστ η ομάδα της Γαλλία. Δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο μέσα έξω. Δύο-τρεις επιθέσεις τώρα η ΑΕΚ δείχνει να το πάει λίγο πιο χαλαρά στην επίθεση. Με την πρώτη εύκολη επιλογή, χωρίς κυκλοφορία μπάλας. Για να το δούμε. 1,5 για το τέλος. Στην καρδιά της ρακέτας, πόδι. Άρα λοιπόν, 14 χρονόμετρο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχει και δύο συνεχόμενες επιθέσεις όπου η μπάλα μπαίνει πολύ πιο εύκολα μέσα στη ρακέτα. Ναι, γιατί δεν είναι η ίδια η περιφερειακή πίεση, κυρίως πάνω στην μπάλα από την πλευρά της ΑΕΚ. Νομίζω ότι έχει αλλάξει και το πώς προσεγγίζουν την μπάλα μέσα στη ρακέτα η πλευρά της γαλλικής ομάδας. Είναι από το κέντρο που είναι πολύ πιο δύσκολο να δώσει παγίδα μια ομάδα. Right για δύο. Του το δίνει προκλητικά η άμυνα το σουτ. Το πρόβλημα με τα rebound ωστόσο διωγγώνεται. Άλλο ένα χαμένο. Ράι βήματα. Το χάρισαν οι διαιτητές. Λάθος από το Ράι, διότι η άμυνα... Πιάσει, αλλά είναι μπούφος. Sorry, είναι μπούφος. Είπα να την πιάσει την μπάλα, γιατί η μπάλα θα πάει κάτω το γαλάφι.
Πολύ καλό για την ελληνική ομάδα αυτό, αλλά εντάξει. Ναι, με μισή πάσα βάζει καλά την ελληνική ομάδα. Ακριβώς. Άλλο το χάσει το κέντρο. Εδώ, καθαρά βήματα. Είναι και με το κοινό κανονισμό αυτό. Ναι, βέβαια. Μόνο στην κίνηση. Μόνο αν πάρει την μπάλα στην κίνηση και κάνει το λεγόμενο zero step. Δηλαδή ένα ολόκληρο βήμα για να ελέγξει την μπάλα. Δεν είναι βήματα. Αλλαγή σέντερ. Και μαζί και κατεύθυνση στο παρκέ. Μαυροειδής. Και ο Σάκοτα μέσα βέβαια. Ναι. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να δοθεί βοήθεια στο παιχνίδι. Το επιθετικό Ιάκ αυτή τη στιγμή μέσα στο καλάθι έχει σαφώς πλεονέκτημα. Σαφώς έχει μειονέκτημα όμως στην άμυνα, γιατί όλοι θα πάνε να χτυπήσουν τον Δημήτρη στα πόδια. Αλλά εντάξει, δεν είναι. Πάντα κάτι θα δίνεις και πάντα κάτι θα δέχεσαι. Μεγαλύτερο μέγεθος. Σάκοτα 2-10. Σουτάρει από τα 8 μέτρα, 9 μέτρα, δεν τον νοιάζει. Ναι. Παρόλο που βέβαια λείπει πολύ καιρό από την ομάδα, δεν έχει σημασία. Και τώρα η ΑΕΚ παίζει με 4 Έλληνες, ενώ στην αρχή ήταν με 4 Αμερικάνους και έναν Έλληνα. Και βέβαια κλασική ονομαχία δεινοσαύρων, Μαυροειδής εναντίον Μπιλάκ. Σάκμοντα πολύ πονηρά, 20-10 double score. Χτυπάει και η ΑΕΚ με το πρώτο της επιθετικό rebound απόψε. Ο ρυθμός μέχρι στιγμής είναι κομμένος και ραμμένος στα μέτρα της. Και ας δέχτηκε αυτό το τρίποντο από τον Ράντολφ. Ήταν πάλι λίγο γρήγορο η Άκη, έχει άλλη επίθεση. Αλλά δεν το βλέπω. Δεν βλέπω, το έκανε. Ναι, δεν το έκανε. Σαφόπουλος παίρνει το σκρίνα το Μαυροειδή. Ψάχνει στον αέρα, πάσα. Καλάθι και φάουλ, εντυπωσιακός. Και ο Δημήτρης Μαυροειδής στην εξίσωση. 22-13 και μία βολή. Όλα τα λεφτά βεβαίως πέρα από την εκτέλεση που είναι σήμα κατά δεφέν του Μαυροειδή με σώμα επάνω του και εκτός ισορροπίας είναι εδώ. Αυτό. Η ικανότητα του Βασίλη Ξανθόπουλου στον αέρα. Δεν έχασε την ψυχραιμία του όταν δεν είχε κάνει κάτι άλλο αυτή η μπάλα. Γιατί πολύ εύκολα Μιχάλη σε τέτοια συνθήκη κάνεις λάθος. Είναι αυτό που λένε όλοι οι προπονητές πλέον. Λέμε όλοι οι προπονητές ότι πάσα στον αέρα, ναι. 80% είναι λάθος. Γιατί και όχι είναι λάθος και κλέψουμε και βιασμό στον αέρα. Σε 5 δευτερόλεπτα έχεις δεχτεί καλά. 22-13 ευκαιρία η διαφορά να ξαναπάει στους 10 και αυτό όντως συμβαίνει. Τελευταία 22,5 του πρώτου δεκαλέπτου. Ξανθόπουλος πιέζει το right. Ο Μπιλάν για το screen αλλάζει χειριστή. Ο Πος τώρα η μπάλα χαμηλά. Ράντολφ, εδώ η άμυνα άργησε να προσαρμοστεί αυτό που λέγαμε πριν. Με τα μεγάλα κορμιά. Χάθηκε ο Πάντερ. Εντάξει, δεν είναι λογικό. Συμπαίνεις για μια άμυνα μέσα στην αρχή. Θα δεχτείς καλάθια. Δεν είναι δυνατόν να μην δεχτείς καλάθια. Το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ σε αυτή την πρώτη περίοδο έχει παίξει πολύ καλή άμυνα. Τουλάχιστον στα πρώτα 5 λεπτά ήταν το καλύτερο της αμυντικό παιχνίδι που έχω δει εγώ μέχρι τώρα. Ήταν όριμη στην επιθέση της. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι πόσο θα συνεχίσει και θα έχει διάρκεια σε αυτή την στην προσπάθεια που κάνει. Συντήματα που πρέπει να επιλύσει. Το επιθετικό rebound. Αυτό ναι. 5 και τα 3 λάθη που έχει κάνει στα τελευταία 3 λεπτά επιστρέφουμε σε ένα. Ξεκίνημα για την ΑΕΚ απέναντι στην γαλλική Στρασβούργ ήταν παραπάνω από ιδανικό. Στον πρώτο προημιτελικό του Basketball Champions League εδώ σε ένα ΟΑΚΑ το οποίο μυρίζει μπάσκετ από μακριά, να το πούμε αυτό. Η ατμόσφαιρα εντάξει, δεν ξέρω πρώτη φορά η ΑΕΚ παίζει σε τόσο κόσμο. Και είναι η επιβράβευση όλων αυτών που έχει, αυτό που έχει κάνει φέτος η ΑΕΚ, πήρε το κύπελο, επιβράβευση για τον πρόεδρο, για όλους, έτσι. Κλασικός γαλλικός εμβδιασμός. Ευτυχώς το καλάθι δεν μπήκε, ο Σάκοτα πήρε το rebound και η ΑΕΚ στείνει τη δεύτερη της επίθεση στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ξεκίνησε με λάθος, ωραία πάσα τον Τζανδόπουλο, κυκλοφορία της μπάλας με δεύτερη πάσα και άλλο σούτ από τον Χάρης. Ο Πάντερ τρίποντο νομίζω ότι είναι αυτός που έχει κάνει τη διαφορά ουσιαστικά τον τελευταίο 1,5 μήνα στην ΑΕΚ. Από τη στιγμή που ήρθε στο ρόστερ της ομάδας. Η διακοψιά είναι, έτσι. Είναι απλά λίγο πιο κοντός ο Πάντερ. Αλλά νομίζω ότι είναι που ήρθαν πιο... και έδεσαν. Ακριβώς, κατευθείαν. Ο Πάντερ είναι πιο σουτέρ, πολύ πιο σουτέρ από τον Χάρης. Η ικανότητα του Χάρης με την μπάλα κάτω συγκρίνεται μόνο με τους κορυφαίους Ευρωλίγκας. Άλλα ζητήματα έχει. Post.
σουτάρει. Τρομερή πάσα, αλλά είδατε πως τρεις παίχτες της ΑΕΚ είχαν καταλάβει την πρόθεση του. Λάθος πάσα στα πόδια του ψηλού, βέβαια. Απασάρι στο ψηλό. Σωμωτήρι για την άμυνα της ΑΕΚ. Ξανθόπουλος μέχρι μέσα. Χτυπούν τα αργά πόδια του Μιλάν και το κάνουν με σύστημα. 26-28, μάλλον 15. Δεν φοβάται να πάρει το σουτ, δικαιώθηκε πριν, δικαιώνεται και τώρα ο Ραντόλφ, ο οποίος είναι μία από τις τελευταίες προσθήκες της ομάδας, μαζί με τον Ιγκλές, αλλά και τον Πόστ, για τον οποίο είπαμε στην εισαγωγή. Έχει αλλάξει όλη την περιφερειακή της γραμμή και έχει πάρει παιδιά τα οποία θέλουν την μπάλα στα χέρια τους για να σουτάρουν. Και είναι η δουλειά που κάνει ο Κολέ, έτσι, δεν τυχαίο. Ράιτ, ένας εναντίον, ενός στο ανοιχτό γήπεδο. Και εδώ στάθηκε την κυρία, παρότι ήταν εκεί. Ουσιαστικά το κατάστατο απέτρεψε ο Πάντερ με την προσπάθεια που έκανε να τον κόψει, αλλά είναι το δεύτερο φάουλ του Ξανθόπουλου καταρχήν τώρα, όπου είναι παιδί που δίνει ενέργεια και όλα τα... Εγώ θα σταθώ πάλι στα rebound όμως, Μιχάλη, γιατί βλέπεις επίθεση με μισή απειλή στα 5 δευτερόλεπτα. Είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή, η ενδιάμεση επίθεση είναι πάρα πολύ καλή. Και όταν η ενδιάμεση επίθεση σου είναι αποτελεσματική, που έχεις και θετικό rebound, έχεις πάρα πολλά πράγματα να κάνεις. Σάκοντα εναντίον Λελούπ. Το 4, ο αρχηγός της ομάδας, βήματα, πάλι από την πίεση που άσκησε η μπάλα, η ΑΕΚ πάνω στην μπάλα. Είναι ένα ζευγάρι το Σάκοντα Λελούπ που ουσιαστικά ταιριάζει απόλυτα. Έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Ο Σάκοντα είναι λίγο πιο ψηλός, ο Λελούπ λίγο πιο γρήγορος, λίγο πιο ευκίνητος. Και οι δύο στηρίζονται στο καλό περιφερειακό σου. Εντάξει, πιο πολύ ο Σάκοντα. Ο Σάκοντα είναι άλλο επίπεδο. Φάουλ πάνω στο Ξανθόπουλο. Ναι, και στο νομίζω πρώτο ότι... έλεγχο που κάνουμε για το δεύτερο rotation, ο βαθμός είναι υψηλός. Γιατί είπες πριν πώς θα λειτουργήσει η ΑΕΚ με αυτό το καινούργιο σχήμα στους ψηλούς. Πρόσεξε και τον Ξανθόπουλο που είναι ο νέος τιμονιέρης εδώ και λίγες δεκαετίες. Ακριβώς, είναι η ενέργεια. Δίνει ενέργεια, δίνει το κάτι διαφορετικό. Να δούμε τώρα πώς θα διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Είπαμε ότι η διάρκεια παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Ξανθόπουλος, πολύ ψηλά το σκρίν από το Μαυροϊδή. Βεβιασμένη πάσα. Την κατάλαβε και την έκλεψε εύκολα ο Μπόστ. Λόγκαν για τρεις. Πάλι θα αστοχήσουν σε ελεύθερο σουτ. Έχω την εντύπωση ότι ο Ντράγκα Σάκοντα κάλεσε time out και το ακύρωσε. Και είναι βέβαιο θα το πάρει, διότι η ΑΕΚ πάει να χάσει το μυαλό της και το πληρώνει με τρεις. Με δίποτε ήταν. Πάτσε γραμμή καθαρά. Αλλά το θέμα είναι ότι για δεύτερη συνεχόμενη φορά και το κλέψιμο του Λαρατζάκη και αυτό, ενώ είναι να πάει τη διαφορά στους 12 πόντους και να έχει άλλη ψυχολογία, καταφέρνει σιγά σιγά. Ναι, επιβεβαιώνεται ότι είναι για 2, 28-20 με το jump shoot. Επιστρέφουμε σε ένα λεπτό. Η ΑΕΚ είχε ένα πρόβλημα στην πρώτη περίοδο. Τα χαμένα αμυντικά rebound πλέον τα θέματα είναι 2 και σοβαρά. Έχουν προσθεθεί και τα λάθη τα οποία έχουν γίνει 5. Και ο κανόνας είναι ο εξής. Από τη στιγμή που η ΑΕΚ έγινε πιο βιαστική και πιο επιπόλαια στο 5-2-5, οι Γάλλοι καλπάζουν, αυτό που σας έλεγε πριν ο Μιχάλης, κυρίως τα πρώτα 6 δευτερόλεπτα. Ακόμα και επιθέσεις με καμία πάσα. Drive 20 μέτρων ενός παίκτη μέχρι το καλάθι. Για να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση. Ακούμε τον Αργύρη Θεβανόπουλο. Καλύτερη επικοινωνία στην επίθεση, όχι βιαστικές κινήσεις και στην άμυνα. Μεγάλη προσοχή και αλλαγές τους Λελούπ και Ράντολφ όταν είναι παράλληλα στο παρκέ. Τρομερό! Πήγαινε για πάσα στο Μαυροϊδί ο Σάκοντα και το βάλε και αυτό. Είναι να σε θέλει. Άντε πες μετά ότι δεν είναι σπεσιαλίστα στον τρυπό του. Την έκανε την καρδιά του την πάσα, ξέρεις καλά. Εδώ είναι μια δύσκολη κατάσταση. Μαυροϊδής όμως λειτουργήσε άψογα με το μισό βηματάκι προς τα πίσω για να μην πέσει στην παγίδα. Αλλά αυτό δημιουργείς πρόβλημα στο μυντικό σου λοιπόν. Κοιτάξτε εδώ, απίθανη λήψη από τους σκηνοθέτες μας. Μέσα από το καλάθι και βέβαια ο Μαυροϊδής κάνει τα απαραίτητα σχέδια στο Σάκοντα. Σαν να του λέει, τι έκανες τώρα. Ράντολφ, ο οποίος είναι σταθερή πηγή κινδύνων από το ξεκίνημα. Σάκο δεν μπορεί να το μαρκάρει αυτό έτσι κι αλλιώς αυτή την αλλαγή. Ό,τι γίνεται αλλαγή αυτή τη στιγμή στην ΑΕΚ, η ΑΕΚ έχει σε ψηλό, η ΑΕΚ έχει μειονέκτημα. Ο Ράντολφ είναι ένα τριάρι με μπόι κάτι λιγότερο από 2 μέτρα.
ο οποίος όμως πρακτικά μπορεί να εξυπηρετήσει όλους τους ρόλους στην περιφέρεια, αγγίζοντας και το 4. Πάντερ, μετά από τρίπλα, ο Σάκοντα δίνει τη μάχη και κερδίζει το rebound και μαζί και το φάουλα το Λελούπ. Στα 31 του, από τους λίγους οι οποίοι είναι στα άντα, Μιχάλη. Είναι αυτός, ουσιαστικά, και ο Ράιτ από τους βασικούς παίκτες του rotation. Α, και ο Λόγκαν, αυτοί οι τρεις. Ο Λόγκαν είναι ο πιο μεγάλος. Χάρης. Πάντερ, το συμπεριδεύει το μουσάκι, ε. Δεύτερη φορά. Δεύτερη φορά. Θα το μάθω. Αν μέχρι το ημίχρονο το έχω ξαναπεί. Δεν πειράζει. Τι έγινε. Ωραία σταυρωτή από τον Μπόστο, όμως η άμυνα της ΑΕΚ είχε τον Νούτς εκεί. Αλλαγή κατεύθυνση, εξαιρετική επίθεση από τον Γάλλους. Ναι, χάθηκε ο Κρίνης στο rotation, έπρεπε να μπει μέσα, αλλά ο Δημήτρης έπρεπε, ήταν λάθος αυτό που τον οδήγησε προς τα κάτω αμυντικό, είστε το, αυτό που πάνω το κόψε, ήταν λάθος. Εντάξει, λάθη θα γίνονται. Το θέμα είναι ότι να βελτιώσει λίγο το ποσοστό της που έχει στα χαμένα αμυντικά ρυμπάουντ, νομίζω και το παιχνίδι για την ΑΕΚ. Και να σταματήσει να βιάζεται. Είδες εδώ, δεν είπα τίποτα, μέχρι να είμαι βέβαιος. Χάρη στο φάουλ, διότι αυτό το χορευτικό δεν μπορεί να το κάνει ο Πάντερ. Ναι, σαφώς η διαφορά του. Αυτά είναι του Χάρη αποκλειστικά. Αλλά και πάλι όμως η επίθεση ήταν στατική. Η επίθεση έχει αρχίσει και γίνεται λίγο πιο στατική. Βέβαια, στα τελευταία 10 δευτερόλεπτα θες ένα τέτοιο παίχτη για να σου πάρει αυτό. Κράτα το γεγονός πάντως ότι άδειασαν σωστά το μισό κομμάτι του γηπέδου που έπρεπε να παίξει ο Χάρη. Ουσιαστικά να απομόνωσαν μισό γήπεδο δικό του. Πρώτη βολή του Superstar της ΑΕΚ. Υποψηφίου θα έλεγα για κάθε πιθανό και απίθανο τίτλο στο Basketball Champions League. Πάνη Χάρης εδώ. Ήταν ουσιαστικά αυτός που έδωσε την πρόκληση στο παιχνίδι μέσα στην Τσεχία. Συν, βεβαίως, το μεγάλο τρίποντο του Πάντερ, αλλά... Εντάξει, αυτό είναι η κατάληξη. Για να φτάσει εκεί πέρα είναι το θέμα. Ιάκη έχει πρόβλημα με τους άνθρωπους. Πρέπει να πάει κάποιος βοήθεια. Άλλαξε ρυθμό ο Φοντός, καμία δίκη. Δηλαδή πρέπει να πάει κάποιος βοήθεια. Δεν γίνεται όσο και να προσπαθεί. Δεν έχει να κάνει με τις αμυντικές ικανότητες του Σάκοντα. Έχει να κάνει ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος το κάνει αυτό με κοντούς. Πόσο μάλλον με υψηλότερο παίκτη έτσι. 33-26. Ξανάλλαξε σχήμα η ΑΕΚ. Τρίτο διαφορετικό όσον αφορά τους ψηλούς. Τώρα με Σάκοντα και James μαζί. Θεωρητικά είναι ο Σάκοντα στο 5, αλλά θα δείτε πρακτικά ότι όπου το παιχνίδι χρειάζεται μούσκουλα, όγκο, δύναμη και παιχνίδι επαφών χαμηλά, θα πάει ο James, ο οποίος παρότι είναι μόλις 2 μέτρα, μπορεί να υπηρετήσει αυτό το ρόλο. Εδώ η απόδειξη ότι δεν είχε βάθος στην άμυνα. Με την αλλαγή ρυθμού στην τρίπλα, με το που πέρασε ο παίκτης γαλλικής ομάδας, δεν υπήρχε κανείς να τον ανακόψει πίσω. Σόκοντα τώρα βγήκε στον πάγκο, μπήκε μέσα ο Βασιλόπουλος να δώσει πιο αθλητικό πάλι. Πιο σκληράδα στην αμυνά βασικά. Βασιλόπουλος μαζί με James στις θέσεις των ψηλών. Επί της ουσίας η ΑΕΚ προσαρμόζεται στο σχήμα των Γάλλων. Χαμένο πέναλτι. Και δεν είναι δυνατόν βεβαίως να μπαίνουν όλα τα δικά μας και να χάνουν. Αλλά με τρίποντο έβαλε η ΑΕΚ τρίποντο σε πάσα. Συμβαίνει αυτό. Έχει ξεκινήσει και παίζει πάλι με αλλαγές και αυτόματα αυτό είναι μια ομάδα που δεν είναι τυπική γαλλική ομάδα. Έχει υπομονή, διαβάζει παρόλο που έχει Αμερικάνους παίκτες ή Γάλλους που παίζουν με αμερικάνικα στάνταρ στο κεφάλι τους. Έχει υπομονή. Πραγματικά. Εδώ ήταν εξωτερικέστατη όμως η αντίδραση και από τον Γκάρντι Σάεκ. Σαφώς έχασε το παίκτη κατευθείαν. Και δεν υπήρχε χρόνος να τη βοήθεια, οπότε αυτόματα έκανε το φάουλ. Τρίτο ομαδικό σε αυτήν την περίοδο. Το rebound από τον Βασιλόπουλο. Γκριν. Η πάσα για τον Βασιλόπουλο. Παρέμβαση ποδιού. Η μπάλα για την ΑΕΚ. Η διαφορά είχε φτάσει πριν και στους 13. Αλλά είναι επικίνδυνο να μπαίνουμε τόσο νωρίς σε μια τέτοια λογική, διότι το έχουμε δει ήδη. Είναι εξαιρετική ομάδα η Στρασβούργ. Σκοράρει στο μεταξύ ο Πάντερ.
35-26. Στους 5 ο Αμερικανός, ένα ακόμα rebound από τον James. Green ζητάει να ανοίξουν το χώρο για να αποστάρει. Έχει πλεονέκτημα καθαρό με τον Bost. Έρχεται η παγίδα, πάσα έξω. Σούτα από τον Πάντερ ήταν κακή επιλογή. Πρέπει να γίνει κατευθείαν το σούτ. Είχε τα βήματα να γίνει. Και αυτό το πληρώνει η ΑΕΚ, αυτό που λέγαμε πριν. Στα 3 δευτερόλεπτα έχει πάρει φάουλ. Κακή επίθεση, κακή ρητασία στον άμυνα της ΑΕΚ μετά. Είναι το είπαμε, παίζει έτσι η ΑΕΚ. Από ένα στιγμίο λάθος. Είχε δύο επιλογές εκεί ο Πάντερ. Ή να εκτελέσει σε πρώτο χρόνο, ή να δώσει την μπάλα δεξιά να στηθεί ένα νέο πικ εντ ρολ. Είχε βγει από τα σκριν, τα πόδια ήταν στη σωστή πλευρά για να σουτάρεις, σουτάρεις, σουτάρεις. Αλλιώς χαλάς όλη την ισορροπία. Ο Σάκοντα αντί του Χάρης αλλάζει κατεύθυνση ΑΕΚ. Ένα σχήμα το οποίο το είχαμε δει και με τους Τσέχους, δηλαδή με τον Βασιλόπουλο σε θέση 3. Νομίζω πάντως ότι η Στρασβούργο είναι πιο αθλητική ομάδα σε αυτό το κομμάτι, σε όσο αφορά την Ήπειρο. Ένα επίπεδο επάνω. Αλλά το θέμα είναι ότι έχει 7-7,5 πρωτοκλασσά τους. Δεν δείχνει διατεθειμένος ο Κολέ να ανοίξει περισσότερο το ρωτήσεων, πόσο μάλλον με τις απουσίες που έχει. 35-27, 3-20 πριν το τέλος. Διαρκείς οι αλλαγές στα γκάρ από την γαλλική ομάδα. Τις περισσότερες φορές τη βλέπουμε με 3 κάθε φορά στο παρκέ. Έχει πάντως την πολυτέλεια, έχει τις επιλογές να ξεκουράζει και κάποιον. Green. Πολύ καλή άμυνα από τον Ιγκλές. Πολύ καλή άμυνα. Είναι 2-2. Με κάτι χέρια ουσιαστικά φτάνουμε 7 γόνατα. Αρκετά βαρύς. Πολύ πιο βαρύς από ό,τι περίμενε κανείς με τη σωματοδομή του. Και είδε ότι τα πόδια τα κούνησε λες και ήταν 85. Ο Ιγκλές είναι γεννημένος. Το 95, Μιχάλη. Αυτός εδώ που παίρνει τώρα την μπάλα στο low post. Ωραία πάσα. Η τάπα διπλή. Επιστρέφουμε στις συνήθειες του πρώτου δεκαλέπτου. Όταν η άμυνα της ΑΕΚ απέναντι στην πρόθεση των Γάλλων να τροφοδοτήσουν σταθερά το low post, λειτουργούσε αψεγάδια. Στα εδώ, κοιτάξτε, αντίδραση. Και ο James για να τον σκεπάσει και να τον υποχρεώσει να κάνει, πώς το λέμε αυτό, στο χωριό μας, pump fake, up and under και όλα αυτά, ε. Ένα και άμα κάνει μια προσποίηση τώρα, καλά και φάουλ, αλλά πού να το ξέρετε τώρα τα παιδάκια, άστο. Η αλήθεια είναι ότι το μπάσκετ για μια φορά το κάνουμε να μοιάζει πιο δύσκολο από ότι είναι. Να προσποίησεις, θα το λένε το θέμα, αλλά δεν θα είμαστε χαρούμενοι εμείς. Οπότε μια χαρά. Αργύρι, τι ακριβώς συμβαίνει στο παρκέ, ποιο είναι το κλίμα στον πάγκο της ΑΕΚ? Το κλίμα μια χαρά είναι, συνεχώς φωνάζουν να έχουν το μυαλό τους, να έχουν τη συγκέντρωσή τους στο παιχνίδι, να μην χάνουν τους παίκτες τους. Ήδη η πληγή του rebound, του χαμένου rebound στην άμυνα της ΑΕΚ δεν υπάρχει τα τελευταία 4-5 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος. Ενώ πήρε και τις πόντες του ανάσες πριν από λίγο και ο Μάνι Χάρης, ο οποίος έπαιξε σχεδόν 16,5 λεπτά πριν αντικατασταθεί τελικά από τον κύριο Σάκοντα. Το ερώτημα είναι ποιος έχει ακουμπήσει τελευταίο στην μπάλα και γι' αυτό χρειάστηκε το instant replay και να τοποθετηθεί βεβαίως και ο χρόνος. Όχι, νομίζω έχει να κάνει με την... Όχι, πιστεύγαινε, με το χρονόμετρο είχε. Αν είχε πιάσει την μπάλα και τη βγήκε έξω. Δεν ήταν, η μπάλα ήταν σίγουρα για την γαλλική ομάδα. Α, το είχαν διευθυντήσει αυτό. Απλά, okay. Αν είχε κατοχή για να πάει η επίθεση στα 24-14. Το χρονόμετρο. Σάκοντα πολύ μακριά για να μαρκάρει. Ο Πάντερ πάνω στον Λόγκαν. Βασιλόπουλος παραλίγο να κλέψει, αλλά με το ρίσκο που πήρε έδωσε τη δυνατότητα. Κοιτάξτε, όμορφη κίνηση. Δεν έχει κάνει βήματα. Για βήματα μου φάνηκαν. Το έκανε πολύ γρήγορα. Το έκανε πάρα πολύ γρήγορα ο Ιγκλές. 35-29, μειώνει στους 6 η γαλλική ομάδα. Από το 28-15 το συν 13 που είχε βρεθεί η ΑΕΚ, όχι πολύ πιο πίσω. Στατική η επίθεση τώρα.
Σάκοντα για δύο, δίνει τη λύση. Ήταν ο παίκτης ο οποίος θα μπορούσε να δώσει λύση στην επίθεση της ΑΕΚ με ένα σούτ στο τέλος της επίθεσης. Τα λάθη της ΑΕΚ πλέον έχουν γίνει 7. Ενώ είχε βγάλει σχεδόν δεκάλεπτο χωρίς ούτε ένα. Το έκανε λίγο πριν το φινάλε. Καλή άμυνα από τον Σάκοντα. Δυσκόλεψε το lay-up του Ιγκλές. Παραλίγο να κλέψει ο Γάλλος. Η μπάλα παραμένει σε χέρια παικτών της ΑΕΚ. Δεν υπάρχει λόγος για βιασύνη. Εκεί και να πέραγες γρήγορα το κέντρο δεν κέρδιζες κάτι. Κάποιες φορές σαν να πιστεύουν όπως εδώ οι παίκτες της ΑΕΚ ότι αν συμβεί κάτι γρήγορα θα πάρουμε κάτι παραπάνω για παράδειγμα. Πάμε για μια επίθεση λογική στα 5 δευτερόλεπτα που απομένουν τώρα. Με Μπόλικο ένας εναντίον ενός. Τρομερή προσπάθεια από τον Πάντερ που φτάνει τους 7. Όσους έχει και ο Σάκοντα. Και η διαφορά ξανά στους 10 αφού μειώθηκε στους 6. Και time out αμέσως από τον Κολέ. Ξαναβλέπουμε το όμορφο καλάθι. Επιστρέφουμε σε ένα λεπτό. Η ΑΕΚ έχει 7 λεπτά να χάσει αμυντικό rebound. Ενώ είχε 8 χαμένα, πολύ γρήγορα το παιχνίδι, απέναντι στη Στρασβούρ. Την ίδια στιγμή όμως έχει πλέον ένα λάθος περισσότερο. 7 έναντι 6. Ο κανόνας είναι ξεκάθαρος και επιβεβαιώθηκε. Όταν έχει λογική στην επίθεση, παίζει και καλύτερη άμυνα. Όταν χάνει το μυαλό της και βιάζεται, οι Γάλλοι κάνουν ό,τι θέλουν στο παρκέ. 39-31 είναι ενδεικτικό ότι νωρίτερα το συν 13 έγινε συν 6 μέσα σε 4 λεπτά. Αργύρη Στεφανόπουλε. Δεν άλλαξαν πολλά στις οδηγίες του κ. Σάκοντα. Γενικά είναι ικανοποιημένο στην άμυνα, αφού πλέον και τα τρίποντα της γαλλικής ομάδας έχουν άνθρωπο, έχουν χέρι πάνω στην μπάλα, όπως συνηθίζουν να είναι προπονητές. Αυτό που τον ενδιαφέρει περισσότερο είναι να έχουν προσοχή στην επίθεση, να μην βιάζονται και να επικοινωνούν καλά μεταξύ τους. Ένα ακόμα χαμένο αμυντικό rebound. Έστω κι αν είχαν μεσολαβήσει 7-8 λεπτά. Επίθεση. Και η διαφορά πόσο μειώθηκε είναι δύο γρήγορες επιθέσεις. Επιθετικό rebound. Νομίζω το πρόβλημα της ΑΕΚ δεν είναι τα τρίποντα, είναι το ένα εναντίον ενός που έχουν οι κοντοί τους παίκτες. Η άμυνα που παίζει η ΑΕΚ με τις αλλαγές δίνει πολύ πλεονέκτημα στην ομάδα της Τσιγκαλίας. Λαρετζάκης. Σουτ. Μία επίθεση, δεν υπάρχει κανένας λόγος να βιαστεί η ΑΕΚ. Γκριν στο lay-up, 41-33. Για να δούμε. Καλή άμυνα, τέλος. Δεκαλέπτου δεν υπάρχει τίποτα από την πάσα κιόλας. Είπα 41, έβαλα. 43, σωστά. Παραξενεύτηκα. Άργησε να σημειωθεί. Προηγήθηκε πολύ νωρίς με διψήφια διαφορά. Έφυγε μπροστά ακόμα και με 13. Το παιχνίδι όμως είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και αυτό φάνηκε από τις 3 ακαριές αντιδράσεις των Γάλλων. Διαφορά 8 πόντων στο ημίχρονο, 41-33. Μια ΑΕΚ που παίρνει υψηλό βαθμό, αλλά εδώ τα 8 επιθετικά σε συνδυασμό με τα 7 λάθη που έχει κάνει είναι το θέμα. Επιστρέφουμε και θα είμαστε ξανά μαζί σε λίγο όταν θα σας έχουμε και μία έκπληξη. ΑΕΚ 41, Στρασβούργ 33, έπειτα από 20 αγωνιστικά λεπτά στο πρώτο προημιτελικό του Basketball Champions League. Εδώ σε ένα ΟΑΚΑ, το οποίο έχει σχεδόν γεμίσει από περισσότερους από 10.000 φιλάθλους της ΑΕΚ. Και το ζητούμενο, Μιχάλη, είναι η ΑΕΚ να περιορίσει τα κενά της διαστήματα και να διευρύνει τα καλά, τα διαστήματα κυριαρχίας. Ένα πεντάλεπτο απόλυτου μπάσκετ στο ξεκίνημα. Δύο σημεία, τρία θα έλεγα, αν και το ένα ήταν ενός λεπτού διάστημα που έγινε όμως η μια για τη διαφορά του 10. Μειώθηκε στους 6. Οι κακές ή βιαστικές επιλογές της ΑΕΚ έδιναν το δικαίωμα Στρασβούρ να φτιάξει το αγαπημένο της παιχνίδι στα πρώτα 4 με 8 δευτερόλεπτα. Σ' ακούω. Όχι, συμφωνώ, η ΑΕΚ πρέπει να παίξει με την ίδια λογική τουλάχιστον στο ξεκίνημα του δευτερού ημιχρόνου που προσέγγισε το παιχνίδι στην αρχή. Ένα πολύ μεγάλο παράσημο που παίρνει όλη η ομάδα είναι ότι ο Λόγκαν είναι στους 0 πόντους. Είναι πολύ σημαντικό για την και ο Μπίλαν, ο ψηλός τους. Δηλαδή, οι παίκτες που τραβάνε σκορ και δημιουργούν και κάνουν πάρα πολλά πράγματα είναι στο 0. Ο Μπίλαν έχει 3 ασίστ, αλλά τίποτα άλλο. Ναι, δεν έχει σημασία αυτό. Ο Λόγκαν όμως είναι το βαρύ πυροβολικό ουσιαστικά για την ομάδα, είναι εκτός αγώνα.
Η ΑΕΚ πρέπει να περιορίσει τα λάθη και τα αμυντικά rebound που χάνει και τις άσχημες επιθέσεις που παίρνει κατά περιόδους στο παιχνίδι, και έτσι δίνοντας έτσι το δικαίωμα στην γαλλική ομάδα να χτυπάει και να μαζεύει πολύ γρήγορα τη διαφορά. Αργύρισε ακόμα. Λοιπόν, ο κύριος Σάκοτα εφιστά την προσοχή στην άμυνα να συνεχίσει στην ίδια ένταση που έχει, με μεγάλη προσοχή στους περιφερειακούς σουτέρ της γαλλικής ομάδας και κανένα χαμένο rebound. Πρώτη επίθεση για την ομάδα του Στρασβούργου. Μποστ. Τάπα φοβερή από τον Τζέιμς που κάνει την μπάλα δική του και ξεχύνεται στο ενδιασμό. Αυτό είναι σκεμμένο, αντιαθλητικό σύμφωνα με τους καινούριους κανόνες. Τι θυμήθηκα, σκεμμένο, πριν πολλά πολλά χρόνια. Όπως και να είναι, δεν πάει για μαρκάρισμα στην μπάλα. Και όμως θα δεις ότι πάει στην μπάλα. Αυτή είναι η εντύπωση που φάνηκε εμένα από εδώ πέρα. Εγώ είμαι σίγουρος για το αντίθετο. Για να δούμε το replay. Καταρχάς, καλή άμυνα. Τρομερή άμυνα πρώτα απ' όλα με τα ποδιά για να μείνει μπροστά. Και εν συνεχεία. Όχι. Το ένα χέρι είναι στη μέση. Ναι. Είναι ο ορισμός του αντιαθλητικού. Σωστά. Ο κανονισμός έχει τρεις άξονες με βάση την καινούργια κατεύθυνση. Πολύ σκληρό χτύπημα ακόμα και στην μπάλα συνιστά αντιαθλητικό. Και βέβαια κάθε χτύπημα το οποίο δεν έχει να κάνει με την μπάλα. Τρίτος άξονας, παρατεταμένο κράτημα. Δεν υπήρχε το παρατεταμένο βέβαια, ίσως και γι' αυτό να μπερδεύτηκε ο διαιτητής, αλλά είναι όντως αντιαθλητικό. Υπάρχει και το μακριά από την μπάλα. Ακριβώς. Κι άλλο μακρινό σουτ. Και από ένα ο Φελαϊνί της Manchester United. Έβαλε τρίποντο, ναι. Διεθνής βέβαια έτσι πέρα από την πλάκα. Εντάξει, όχι, είναι πολύ καλός παίχτης. Πολύ καλός παίχτης. Αυτό πρέπει να περιορίσει η ΑΕΚ. Το παιχνίδι, η πρόκριση δεν θα τελειώσει σε αυτό το παιχνίδι. Το έχουμε ξαναπεί σε αυτό το πρώτο παιχνίδι. Θα τελειώσει αργότερα και η γαλλική ομάδα είναι μια ομάδα η οποία έχει θετικό φάουλ. Έχει την υπομονή να μαζεύει και να παίζει καλά. Παίζει το ίδιο σε όλο το παιχνίδι. Δεν αλλάζει η προσέγγιση της στο παιχνίδι. Φάουλ της διεκδικήσιμης μπάλας, το λεγόμενο loose ball foul εδώ, χωρίς να έχει κατοχή κάποια από τις δύο ομάδες. Καθαρότατο. Εδώ αυτό που σας έλεγε ο Μιχάλης, το ένας εναντίον τριών κατ' ουσία, γιατί και η γραμμή είναι άμυνα. Είναι πολύ καλή άμυνα, μας στείλει στον παίκτη στη γραμμή. James μπερδεύτηκε και έκανε λάθος. Η δεύτερη συνεχόμενη είναι ίδια. Πάλι ο Λαρετζάκης, απίθανος. Θυμάστε καλά τη βουτιά με άρωμα Αντώνη Νικοπολίδη, Νίκου Σαργκάνη, όποιον μεγάλο θυμηθείτε. Μπουφόν, ναι. Εγώ θυμήθηκα τους δικούς μας. Και εδώ ξανά με αυταπάρνηση κερδίζει μια κατοχή. Και θυμάστε βέβαια πολύ καλά ότι είχε δώσει τον τόνο και στο παιχνίδι Κυπέλλου, τον τελικό στην Κρήτη με τον Ολυμπιακό, όντας τραυματίας. Είχε δώσει το ρυθμό με την πίεση στην άμυνα. Χάντερ, παιχνίδι πολύ μακριά από το ρεπερτόριο. Αυτό είναι η τρίτη συνεχόμενη επίθεση που πάει ένας αντίον τριών. Και με ακατάλληλες συνθήκες. Διότι αυτό να το δεχτείς από το χάρις. Σε κάποιες περιπτώσεις θα το δεχτείς. Στο τέλος της επίθεσης, όταν έχουν γίνει όλα τα τελευταία 10 λεπτά, όταν η επίθεσή σου ξεκινάει έτσι, η άμυνα είναι δυνατή. Και ουσιαστικά δεν παίζει άμυνα. Οι υπόλοιποι τέσσερις παίχτες και η αμυντική και η επιθετική σου είναι εκτός επίθεσης. Βάλε και το κερασάκι στην τούρτα ότι αυτό το έκανε ένας παίχτης ο οποίος δεν ειδικεύεται στο να βάζει την μπάλα στο παρκέ. Κι άλλο. Πάλι καλά. Θετικό rebound όμως. Και δεύτερη ευκαιρία. Τα σουτάρεις μετά από διαδοχικά επιθετικά rebound και δεύτερες ευκαιρίες. Σουτάρεις με άλλη ψυχολογία, αλλά αυτό δεν επιβεβαιώθηκε. Και μία ακόμα φάση που χαρακτηρίστηκε από τη μαχητικότητα των παικτών της ΑΕΚ έδωσε εν τέλει την μπάλα στην ελληνική ομάδα. Πρέπει να βελτιώσει την επίθεση της ΑΕΚ. Είναι καθαρά το πρόβλημά της στην επίθεση. Πλέον ναι. Ψάχνουμε την πρώτη της ορθολογική επίθεση στο δεύτερο ημίχρονο. Χάρης. Αυτό που σας λέγαμε πριν για τον Ράντολφ, όπου τέταρτη σκέπασε το Χάρης. Ζυγός. Πολύ ωραία συνεργασία των δύο γκάρ. Το κέντρο βάρους άμυνα ΣΑΕΚ ήταν ψηλά και κανείς τα μετόπιστε να σταματήσει αυτόν που έκοβε. 42-38
Χειροκρότημα από τον κόσμο για να ξυπνήσει την ομάδα, διότι έχει μπει μου διασμένη στο δεύτερο ημίχρονο. Green. Screen από το Hunter. Αλλαγή και από την γαλλική ομάδα. Στο rebound χωρίς κανένα πρόβλημα ο Ράντολφ, η ΑΕΚ έχει επιστρέψει. Κι άλλο κλέψιμο από το Χάρης. Ο Χάρης έχει κάνει τρεις επιθέσεις, τρεις επιλογές επίπεδου παιδικού πρωταθλήματος. Και βλέπουμε όλο το παιχνίδι της γαλλικής ομάδας. Κλέψιμο, τρέξιμο στον ανοιχτό γήπεδο, επιθετικό rebound, καλάθι και διαφορά μαζεύτηκε. Και παρακολούθησε προηγούμενο στο Σάκο, ήταν λάθος να φωνάζει προηγούμενο στο καλάθι του Λαριτζάκη, γιατί όλα έχουν ξεκινήσει από την επίθεση της ΑΕΚ. Όταν η επίθεση της ΑΕΚ είναι έτσι, όλοι βγαίνουν εκτός ρυθμού. Τρέχει σερή λοιπόν, μειώνοντας τους δύο τη διαφορά η ομάδα του Στρασβούργου. Επιστρέφουμε μετά το time out. Η ΑΕΚ έχει υποπέσει σε 4 λάθη μέσα σε λιγότερο από 3,5 λεπτά στην τρίτη περίοδο. Και η διαφορά είναι στο ένα καλάθι. 42-40. Αργύρη Στεφανόπουλε. Ο κύριος Σάκοντα τα είχε κυρίως με την επίθεση. Δεν κυκλοφορούμε την μπάλα, δεν έχουμε συνεργασία. Αλλά το χειρότερο λέει είναι ότι δεν γυρίζουμε και γρήγορα πίσω. Αφήνουμε ελεύθερους διαδρόμους, τρώμε καλάθια και έχουμε και 0 φάουλ σε 3 λεπτά. Έστω λέει ας χρησιμοποιήσουμε το φάουλ. 4 η προσωπική πόντη του Γιαννούλη Λαρετζάκη. 44-40. Μποστ. Ιγκλές. Ωραία επίθεση στο τέλος. Βγήκε η άμυνα. Πάλι όμως με το χαμένο αμυντικό rebound γίνεται η ζημιά για την ΑΕΚ. Και πλέον το πράγμα πάει να αποκτήσει και σε αυτόν τον τομέα. Είναι μονότονο πλέον αυτό. Ναι, είναι διαστάσεις καταιγίδας. Είναι η άμυνα που παίζει η ΑΕΚ. Είναι λογικό, το βλέπουμε συνέχεια. Οι ομάδες που επιλέγουν να παίξουν με αλλαγές ουσιαστικά από το πόντο του screen σε όλο το επίπεδο, από Ευρωλίγκα μέχρι Champions League μέχρι τελευταίας κατηγορίας μπάσκετ, από την πρώτη επίθεση όταν παίζεις αλλαγή αυτόματα, εντάξει είναι πιο αθλητικό το μπάσκετ, είναι πολλά, αλλά δημιουργείς αυτόματα μειονέκτημα στην αμυνά σου. Είναι αθλητικό, το πιο αθλητικό, αλλά το πεντάρι που παίζει είναι πολύ πιο αθλητικό από το τριάρι σου ή από το playmaker σου ή από το διάρι σου, έτσι εγώ. Η γαλλική ομάδα έχει 13 αμυντικά rebound και 13 επιθετικά. Όταν η ΑΕΚ αντιστοίχως έχει πάρει 14 αμυντικά rebound. Δηλαδή σε 27 διεκδικήσεις η ΑΕΚ έχει πάρει μόλις μία παραπάνω. Ακριβώς. Κάτω το καλάθι της. Όταν οι προπονητές λένε ότι παίρνοντας το 35% των επιθετικών rebound είσαι άριστος. Και εδώ είναι στο 50 η γαλλική ομάδα. Είναι αυτό που κάτσε την Στρασβούργο στο παιχνίδι, στο πρώτο μήχρονο, στο ξεκίνημα, στο δυναμικό, το εκρηκτικό ξεκίνημα της ΑΕΚ. Αν και θεωρώ τώρα βέβαια η προσέγγιση που έχει η ομάδα στην επίθεση είναι διαφορετικά, πρέπει να πάρει ένα παίκτη όπως ο Σάγκοτ, όπως ο Πάντελμ, να έχει ένα άλλο πόλο απειλής ουσιαστικά στο σουτ. Ενώ τώρα είμαστε στο 1-2, καθαρά αυτό που κάνει η ΑΕΚ. Χάρης πήρε την μπάλα στην κίνηση, είναι η σπεσιαλιτέ του, δεν μπόρεσε ξανά. Για τρεις, όχι. Ούτε τώρα, είναι κρύος. Ήταν τελείωνη η επίθεση βέβαια. Λαριτζάκης πιέζει τον post και τον υποχρέωσε να πατήσει φρένο. Φάουλ, το οποίο θα έλεγα ότι το εκμεύσε ο post. Εντάξει, πήγε με τον γκαζόφρενο. Ναι, αλλά από το ξεκίνησε από το κέντρο, κατέληξε κάτω από το καλάθι. Εντάξει. Η επίθεση πάντα έχει πλεονέκτημα στην άμυνα. Είναι αυτή που ξέρει τι θα κάνει. Η άμυνα μαντεύει. Σταματάει, αλλάζει ρυθμό και ουσιαστικά κερδίζει το φάουλ. Πάλι ο Λαρετζάκης είναι εκεί για να παίξει άμυνα και να σταματήσει το lay-up του Ράντολφ. Το rebound αυτή τη φορά δεν χάθηκε. Πολύ έξυπνα ο Γκριν θα πάρει το φάουλ από τον Ιγκλές. Είδε ότι πήγε να σπάσει το screen και να είναι πολύ επιθετικός. Με μια γρήγορη μετατόπιση, κοιτάξτε εδώ, εκμεύει το φάουλ και αυτός καθαρότατα. Ο Χάντερ, αυτό που είπες Μιχάλη, στο παρκέ για να υπάρξει ένας δεύτερος πόλος στην επίθεση. Δημήτρης Μαυροϊδής. Διότι αυτό το γύρω-γύρω με την πολύ βελτιωμένη άμυνα των Γάλλων δεν δουλεύει. Ένα ψηλός της ομάδας μέσα στη ρακέτα τουλάχιστον να πολεμάει πιο πολύ στο να κερδίσει το αμυντικό rebound. James θα πάει μέχρι το τέλος διαδρομής. Υπάρχει φάουλ υπέρ του Μαυροϊδή. Σαφώς. Ξεκάθαρο το φάουλ. Στην διεκδικήσιμη μπάλα
Έχω την εντύπωση ότι το έχει κάνει ο ψηλός Αλαμπερί. Πράγματι, και είναι δεύτερο. Αλλά βλέπεις πάλι, ένα σαν δύο τριών. Εδώ κοιτάξτε. Έχω την εντύπωση ότι φάουλ μάλλον έχουν κάνει και οι δύο, καλοδεχούμενο. Εντάξει, κοίτα, για μένα μέσω, μέση ρακέτα, όταν παλεύουν οι κροκόδιλοι, περνάς καταρχήν μακριά τους και κατά δεύτερον, δεν δεις τίποτα ποτέ. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του μεγάλου σκόρερ. Τα έχει κάνει μπουσκέμα μέχρι τώρα. Τρία λάθη, δύο χαμένα, ξέρει δεν θα σταματήσει ποτέ. Ποτέ. 46-42. Ξανά. Με το διευρυμένο, το εκλεπτισμένο πλέον επιθετικό του παιχνίδι, ο Λαμπερί, ξέραμε ότι είναι καλό σουτέρ στατικό από τα 4 μέτρα. Απόψε έχουμε δει να σκοράρει με κάθε τρόπο. Πάλι βιαστικά η ΑΕΚ. 7η επίθεση στο δεύτερο ημίχρονο που η ΑΕΚ λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο και το πληρώνει στα πρώτα 6 δευτερόλεπτα. Ο Μιχάλης, δεν έχουμε κάμερα να το δείτε, δείχνει από την πρώτη πάσα το σχετικό σινιάλο για 3. Βλέπεις οι επιθέσεις, παρόλο που τα βαλοχάρης είναι ίδιες τώρα, πάλι είναι μονότονες και πρέπει να κάνει φάουλ τώρα η ΑΕΚ. Εδώ οι Γάλλοι έκρυψαν την μπάλα, προηγούνται με 3 και είναι επιβεβλημένο η ΑΕΚ να πάρει time out. Ο ρυθμός έχει χαλάσει. Παίζει συνεχόμενος, ο Χάρης προηγούμενος το έβαλε, είναι ίδια επίθεση, παίζει ένα παιχνίδι το οποίο θέλει. Είναι πιο αθλητική ομάδα η Στρασβούργο, το Στρασβούργο. Εδώ ακριβώς. Αυτή τη φορά θα βρει τη λύση ο James. Πώς το κάνει αυτό η γαλλική ομάδα. Παίρνει σχεδόν όλα τα ρίσκα με βάση το μακρινό σουτ και κλείνει όλους τους διαδρόμους στην καρδιά της ράκετας. Κάτι χάνεις, κάτι δίνεις, έτσι, πάντα έτσι γίνεται. 48-49. Ράντολφ. Στα 5 δευτερόλεπτα. Ο James αλλάζει. Κλειδώνει τον αντίπαλό του. Μαυροειδής βήματα. Πολύ καλή άμυνα την ΑΕΚ. Με όλους τους παίκτες να έχουν απόλυτη αίσθηση του χώρου και του χρόνου. Και είμαστε σε ένα σημείο του παιχνιδιού όπου, ξαναλέω και πάλι, το υπόθεση πρόκληση δεν τελειώνει εδώ πέρα. Θα τελειώσει την άλλη εβδομάδα στη Γαλλία. Το παιχνίδι δεν μακάρι να πήγαινε πάντα καλά για όπως το θέλουμε. Δεν γίνεται ποτέ αυτό. Και όταν το παιχνίδι πηγαίνει άσχημα, πρέπει η ομάδα που παίζει άσχημα να έχει την ψυχραιμία, την οριμότητα, το καθαρό μυαλό ώστε να βρει σωστές λύσεις. Τώρα η ομάδα η Τσάκ έχει, η πεντάδα της μέσα είναι ο Χάρης στο ένας αντίον ενός, ο Πάντιν και ο Σάκοτο με το μακρινό σου μπορούν να απειλήσουν την άμυνα της γαλλικής ομάδας. Μένει να δούμε κατά πόσο θα αλλάξει όμως η προσέγγιση στο πώς επιτίθεται η ομάδα. Και βέβαια μένει να δούμε και ποιος θα παίξει το ρόλο του Λαρετζάκη αμυντικά, ο οποίος μέχρι στιγμής κρατάει την ΑΕΚ, έστω και αν αυτή πλέον βρίσκεται και με έναν πόντο και πίσω. Να δούμε κατά πόσο ο Λόγκα θα ξεκολουθήσει να είναι στο 0, έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή παίζουν δύο παίκτες της Στρασβούργ που και ο Λόγκα και ο Μπιλάν είναι στο 0. Μαυροειδής. 5 δευτερόλεπτα πλέον. Πιέζει και ο χρόνος. Χάρης για 2. Έρμπολ. Καλό φάουλ. Διότι υπήρχε ανισορροπία στην άμυνα της ΑΕΚ. Τρίτο ομαδικό. 3-0-3. Για το δεκάλεπτο. Ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, το οποίο το επέβαλε, για να είμαστε δίκαιοι, Μονακό με την καταπληκτική της άμυνα. Στρασβούργο, θες να πας Μονακό? Πόσες φορές το έχω πει? Πολλές, δεν ξέρω. Έχεις κάτι στο... Βλέπεις? Θα το μάθω κάποια στιγμή. Ωπα, χορευτικό. 48-51. Ένα χειροκρότημα για τον κύριο Ράιτ. Το αξίζει, πολύ όμορφη προσπάθεια. Διάβασε και η ομάδα του Στρασβούργου. Εδρεώνει το προβάδισμά της. Φάουλ πρωτού. Υποδεχτεί την μπάλα ο Σάκοντα, αλλά δεν έχει σημασία. Η Μονακό είναι, η Στρασβούργ είναι στο όριο. Πάμε για δύο βολές. Ο Σάκοντα έχει 7 πόντους. Είναι αλάμφαστος από τη γραμμή. Δύο στις δύο από τον αρχηγό, 50-51. Κλασικό σχήμα με τα τρία γκάρ για την ομάδα του Στρασβούργου και με τον Μπιλάν σημείο αναφορά στην καρδιά της ρακέτας. Πολύ φθηνό καλάθι. Η Αμνατσάεκ χτυπάνε το Χάρης. Σημάδια κατάρρευσης. Από την αρχή
του παιχνιδιού. Εντάξει, είναι ο μόνος που τραβάει το σκορ και το τραβάει και με το ένα εναντίον τριών, τεσσάρων. Είναι, κουράζεται, έτσι είναι λογικό. Και κουράζεται και πνευματικά. Εδώ ήταν πολύ απλό να κλείσει την baseline και δεν το έκανε. Πάντερ, τρομερή άμυνα ψηλά από το right. Ο Post για μία ακόμα φορά ρυθμίζει την επίθεση της γαλλικής ομάδας. Ο Πιλάν στο screen, αλλαχή με το Μαυροϊδί. Παράδοξο. Λόγκαν θα πάρει τον διάδρομο προς την καρδιά της ρακέτας εκτός ισορροπίας. Κάποια στιγμή θα βάζει καλά. Είναι απίθανο ένα σκόρερ αυτού του επίπεδου να μείνει στο 0 μέχρι το τέλος. 50-55. Αναζητάτε αντίδραση εδώ και τώρα. Φάουλ από τον Πιλάν, δύο βολές για τον Γκριν. Στα ριχά απόψε όσον αφορά το σκοράρισμα με μόλις 4 πόντους. Είναι ο πρώτος όμως για την ΑΕΚ στη δημιουργία με 5 ασίστ για μόλις ένα λάθος. Καθαρό το φάουλ από τον Κροάτη. Μου κάνει πάντως τρομερή εντύπωση το πόσο προσιλωμένη είναι η... Δεν το περιμένω από γαλλική ομάδα πραγματικά. Δεν τα χάσανε. Το πιο εντυπωσιακό ήταν αυτό. Ότι δεν τα έχασαν τη στιγμή που στο πρώτο πεντάλεπτο το γήπεδο ήταν κατηφορικό και είχαν να αντιμετωπίσουν και ένα κόσμο που σίγουρα ήταν όσον αφορά την ένταση στις αντιδράσεις του άλλο πράγμα. Λες και μπήκαν σε άλλο γήπεδο σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Ακριβώς. 52-55. Ψάχνουν ξανά το post οι παίκτες του Κολέ. Κυκλοφορούν την μπάλα, αλελούπ. Καθαρό μισμάτς χαμηλά αυτό, ακριβώς το διάβασμα. Ακριβώς. Από τους Γάλλους η ΑΕΚ είχε το τελευταίο της φάουλ για να δώσει σε αυτή την περίοδο και το κάνει. Και εδώ από το Βασιλόπουλο που μάλιστα το κάνει με τον παλιό κλασικό τρόπο όπως το λέγατε, αν είναι να το κάνει το φάουλ, κάντο αντρικά. Έτσι, να πονέσει λίγο. Ακριβώς. Ξανθόπουλος, Αντί Γκριν στο τιμόνι για την ΑΕΚ. Λόγκαν, ξανά η άμυνα με τις αλλαγές. Πολύ εύκολα ο Πάντερ έχασε τον παίχτη του. Πολύ εύκολα πέρασε και η πάσα στην καρδιά της ρακέτας. Είναι αυτό που λέγαμε στο μεταμιχνίδι, προσφύση. Τώρα την έκανε. 52-57. Στο ένα εναντίον ενός η ΑΕΚ φαίνεται ότι έχει πρόβλημα. Αλλά νομίζω ότι όλα έχουν ξεκινήσει από τις επιθέσεις που πήρε η ΑΕΚ στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Ανάσα για την ΑΕΚ. Από έναν παίκτη που έβαλε μεγάλα σουτ για να φτάσουμε εδώ. Παναγιώτης Βασιλόπουλος, 55-57. Λόγκαν πήγε να παγώσει το ΆΚΑ θέλοντας να απαντήσει για τρεις. Πατάει η γραμμή και νομίζω ότι είναι σωστό. Η μπάλα για τους Γάλλους. Για να το ξαναδούμε. Φάνηκε καθαρά. Το άλμα από τον Πάντερ και βέβαια εδώ. Πριν μαζέψει το πόδι του, έχει πατήσει τη γραμμή. Από 9 πλέον τα λάθη. Λόγκαν. Τελευταία επίθεση. Ράιτ. Με τον Ξανθόπουλο απέναντι του. Θεωρητικά του επιτεθεί μη γίνει η φάουλ τώρα χωρίς λόγο εκεί πέρα. Είναι πολύ μικρή απόκληση ανάμεσα στα δύο χρονόμετρα. Ράιτ, κλείστηκε πάλι ο Βασιλόπουλος. Για να δούμε, θα προλάβει. Σούτρο! Δεν είχε επίγνωση της κατάστασης. Παρόλα αυτά, παραλίγο σάκοτα. Η ΑΕΚ ουσιαστικά εμφανίστηκε στο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο στα τρία τελευταία λεπτά. Και χάρη στον Παναγιώτη Βασιλόπουλο είναι πίσω μόλις με 2. Επιστρέφουμε σε ένα λεπτό. Παλιά λέγαμε γαλλική ομάδα και έτσι απευθείας στο μυαλό μας ερχόταν ένα μπάσκετ λίγο αφελές, λίγο πρόχειρο. Στην τρίτη περίοδο όμως έδωσαν ρεσιτάλ. Ο τρόπος με τον οποίο οδηγούσαν το Χάρης πάντοτε στο δεξί του χέρι και πάντοτε σε κατάσταση απόλυτου πλεονεκτήματος για αυτούς. Οι Γάλλοι ήταν μαεστρικός. Επίσης ο τρόπος που συνολικά κλείδωσαν την επίθεση της ΑΕΚ. Ακόμα και έτσι η ελληνική ομάδα έχει 10 λεπτά για να αντιστρέψει τα πράγματα. Βασιλόπουλος για τρεις.
Μόνος του γυρνάει το παιχνίδι. Από το 51-57 που προηγήθηκαν οι Γάλλοι. Με δύο τρίποτα και καλή άμυνα. Δύο καλές άμυνες. Με λίγη δόση τύχης ο Ράιν τα σκοράρει. Εντάξει, χτυπάνε το Δημήτρη στην άμυνα. Είναι λογικό να υπάρχει αυτό. Απλά η ΑΕΚ παίζει τώρα πιο ορθολογικά στην επίθεση. Τι παίζει κανονικά σε όλο το σύστημά της, το επιθετικό. Το να αφαιρείς, Μιχάλη, από τον αντίπαλο το ισχυρότερο όπλο, προκειμένου να το χάρεις, και αυτό να καταφέρεις να το κάνεις και πλεονέκτημα. Σαφώς. Διότι αυτό συνέβη, είναι ένα τεράστιο παράσημο για τον κύριο που βλέπουμε εδώ. Τον κύριο Κολέ και τους συνεργάτες του. Και βεβαίως για τους παίκτες του που εφήρμοσαν αυτό το πλάνο στην εντέλεια. Πάλι ένας αναδυνανός. Αυτή τη φορά ο Πάντερ θα σκοράρει, η ΑΕΚ μπροστά. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι πολύ γρήγορα από το πλήν 6 είναι στο συν 1. Λόγκαν, ξανά το ίδιο έργο πάνω στο Μαυροϊδί. Χτυπούν σε κάθε επίθεση. 60-61 μπροστά η Στρασβούργκ. Ξανθόπουλος. Περνάει το right, πάσα στη γωνία. Βασιλόπουλος ξανά. Μαυροϊδής για το rebound. Η μπάλα για τη γαλλική ομάδα. Μάτισε ο Ράιτ, υποψία. Ή κλέψιμο θα είναι και όχι. Ρε. Δεν το παίρνει αυτό το ρίσκο όμω. Δεν το παίρνει το ρίσκο. Εντάξει, το πάσα μηχανικά, αλλά. Να την πω τη λέξη και α είναι αγοραία. Αυτή είναι κατσαπλιά δική άμυνα. Κάτσε μπροστά και παίξει άμυνα. Αν δεν κλέψει, θα βάζει καλάθι, όπω και συνέβη. 60-64. Γιατί πολλέ φορέ πιστεύουμε ότι το κλέψιμο είναι το άπαν ή το μπλοκ. Όσον αφορά την ικανότητα ενός παίκτη να παίξει άμυνα. Η άμυνα είναι θέληση, οξυδέρκεια. Σαφώς όλα αυτά που λες υπάρχει το αθλητικό προσόν, η γρηγοράδα, η δύναμη και όλα αυτά. Αλλά νομίζω, το έχω ξανά πει, επειδή η επίθεση πάντα προηγείται της άμυνας, το μυαλό σου νομίζω είναι το νούμερο ένα πρέπει να δουλεύει. Σάκοντα. Βασιλόπουλος με πλάτη θέλει να χτυπήσει τον Λελούπ, απέναντι στον οποίο υπερισχύει αθλητικά. Ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος συνεχίζει να κρατάει την ΑΕΚ. 62-64. Ό,τι έχει κάνει είναι από τη στιγμή που οι Γάλλοι προηγήθηκαν με 6. Κλέψιμο από τον Ξανθόπουλο. Για να δούμε. Πάντερ. Καλάθι, όχι. Δύο βολές. Για να δούμε. Υπάρχει επαφή με την μπάλα την ώρα που η μπάλα είναι πάνω στη Στεφάνη. Τι θα κρίνει ο διαιτητής. Βεβαίως. Όταν η μπάλα είναι μέσα στον άξονα. Ξαναδείτε. Εδώ. Η μπάλα είναι μέσα. Έβγαινε βέβαια έξω, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι η κίνηση μετά το σφύριγμα. Είναι πολύ σωστή η απόφαση. Ένα χρόνο μετά δεν θα μέτραγε. Θα είχε τη δυνατότητα να την ακουμπήσει. Δεν είμαστε NBA ακόμα, έτσι, ναι, σε αυτό το κομμάτι. Αλλά από μέσα το καλάθι ακόμα δεν υπάρχει κανονισμός. Και όλα έχουν ξεκινήσει με τις πιο ορθολογικές επιθέσεις που έχει πάρει η ΑΕΚ. Έχει σταματήσει το τρέξιμο της γαλλικής ομάδας. 65-64. Ψύχραμα ο Λαμπερίδε ότι ο Μαυροϊδής ήταν εκεί. Ξανά ο ίδιος χέρι με χέρι. Ξανά ο Ξανθόπουλος με ένα ακόμα κλέψιμο. Σάκοντα για τρεις. Ναι! 68-64. Μετά το Βασιλόπουλο και ο Ξανθόπουλος βγαίνει μπροστά και βάζει φωτιά στο ΆΚΑ. Διαδοχή. Κοιτάξτε εδώ. Το δεύτερο διαδοχικό κλέψιμο. Άμυνα απέναντι σε ένα παιδί που του ρίχνει 30 πόντους στον πόη. Επιστροφή σε ένα λεπτό στο ΆΚΑ.
δύο συνοδοιπόροι σε μια εθνική ομάδα που μας είχε χαρίσει μεγάλες επιτυχίες, στην εθνική ομάδα των 84 και των 85, ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος και ο Βασίλης Ξανθόπουλος ξανά δώσαν πνοή στην ΑΕΚ. 68-64, ακούμε τον Αργύρη Στεφανόπουλο. Αυτό που θέλει ο κύριος Άκοντα τουλάχιστον στην επίθεση, γιατί στην άμυνα είναι ικανοποιημένος και τώρα κλάπηκε η μπάλα ξανά, είναι να ενεργοποιηθεί λίγο ο Μαυροϊδής, όχι απαραίτητα να τελειώσει και τη φάση, αλλά να ανοίξει και διαδρόμους για τον Πάντερ. Ξανθόπουλος. Πολύ ωραία πάσα για τον Μαυροϊδή. 70-64. Υπενθυμίζω ότι λίγο πριν η ΑΕΚ ήταν πίσω με 51-57. Λίγο πριν τελειώσει η τρίτη περίοδος. Τέταρτη συνεχόμενη άμυνα για την ΑΕΚ. Τρία κλεψίματα και ένα λάθος. Και εδώ το προηγούμενο μαεστρικό pick and roll με την υπογραφή του Ξανθόπουλου που δεν βγάζει μόνο άμυνες απέναντι σε κάτι τύπους με 2-10 και 2-15. Κάνει και αυτά. Βασιλόπουλος θέλει να σημαδέψει χαμηλά το Μαυροϊδή και το κάνει. Καθαρό πλεονέκτημα, ποστάρισμα στο κέντρο. Πάει να πάει το φάουλ, πάει να πάει να πήγε το χαλάθι. Βιάστηκε. Φάουλ. Δεύτερη μάλιστα. Και έχει φάει και μια γερή γονατιά ο Ράιτ από τους δικούς μας. Εδώ είναι το πρώτο φάουλ, το οποίο δεν σφυρίζεται. Ευτυχώς, γιατί είναι αντιαθλητικό. Το οποίο πολύ σωστά λες, με βάση το γράμμα του νόμου, είναι αντιαθλητικό. Και η γονατιά δεν την είδαμε, αλλά εντάξει. Αρκούσαν τα προηγούμενα. Πάμε σε time out και επιστρέφουμε. Το σερί της ΑΕΚ εδώ στο ΆΚΑ καλά κρατεί. Η ελληνική ομάδα είχε βρεθεί πίσω 60-64 αλλά και 51-57 στην τρίτη περίοδο. Από το 60-64 είμαστε στο 70-64 με ένα 10-0. Με τη σφραγίδα του Ξανθόπουλου και του Βασιλόπουλου. Αλλά και το καλάθι του Μαυροϊδή. Εδώ βλέπουμε τον κύριο Μπουλμέτη, ο οποίος μας έχει παραχωρήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση πριν από λίγο στον Αργύρη Στεφανόπουλο. Αλλά τέτοια ώρα δεν διαλόγια. Αργύρη μου, για την ταινία θα τα πούμε μπροστά. Θα τα πούμε μετά. Πες μας τι άκουσες στον πάγκο. Αυτό που είπε ο κ. Σάκοντα, όταν η μπάλα πηγαίνει χαμηλά μέσα στη ρακέτα της ΑΕΚ, να μην κλείνουν όλοι, διότι αφήνουν δύο, τουλάχιστον τρεις παίχτες ελεύθερους που μπορούν να κάνουν σούτα από μακριά και να ευστοχήσουν. Τέλος το σερί, σε αυτό το 10-0. Ένα σερί που είχε ξεκινήσει με ένα τρίποντο από τον Ράιτ για το 60-64 και τελείωσε εδώ. Και μα βοηθήσει στον πάγκο, αλλά νομίζω ότι είναι, εντάξει, το moment της ΑΕΚ ήταν καλά με αυτή την πεντάδα τώρα. Περιμένεις να το χτυπήσουν την ίδια στα πόδια, που στο παιδί το ψηλό. Τώρα δούμε κατά πόσο η ΑΕΚ θα μπορέσει να ξαναβρει ένα αριθμό πάλι στην επίθεσή της και στην άμυνα της κυρίως. Πάντερ για τρεις. Η ώρα για τα μεγάλα σουτ. 73-66. Με ένα επιμέρους 13-2. Και πάλι δημιουργός ο Ξανθόπουλος. Ο Μπος για τρεις. Η ΑΕΚ θέλει να το δώσει αυτό το σουτ, αλλά χάνει ένα ακόμα αμυντικό rebound. Παραλίγο κλέψιμο. 9 δευτερόλεπτα, ο Ράντολφ μετά από τρίπλα, πάλι ο Βασιλόπουλος. Η ΑΕΚ όπως παραλίγο να χάσει την μπάλα, χαμός στο παρκέ τζάμπολ, τη χάνει τελικά. Διότι η κατοχή είναι για τη Στράσπορ, βλέπω το βελάκι. Βιάστηκε νομίζω ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος να ξεφορτωθεί την μπάλα. Όχι, τα ζουζούνια δίπλα εκεί, μπάλα ψηλά δεν θέλει. Τα πολύ κοντινά δεν χρειάζεται τέτοια ώρα, λες, ε. Ράντολφ. Με το Σάκοντα απέναντι του. Πολύ ωραία κίνηση. Ευτυχώς για την ΑΕΚ τα έκανε μουσκεμα στην εκτέλεση, που ήταν θεωρητικά και το πιο εύκολο
ο Ιγκλές. Φάουλ στη διεκδίκηση υπέρ της ΑΕΚ από τον Λαμπύρη. Αυτή τη στιγμή η γαλλική ομάδα είναι με την πιο αθλητική της πεντάδα στο παρκέ. Δύο γκάρ, ο Ράντολφ και δύο πτερόσαυροι στις θέσεις 4 και 5. James. Είναι πολύ δύσκολο το ένας εναντίον ενός εκεί και αποδείχθηκε με τον Ιγκλές. Ο Σαθόπουλος πήγε να βάλει ένα απίθανο σουτ. Ήταν επιβεβλημένο να το πάρει. Ο χρόνος τελείωνε. Ράντολφ. Ρίσκαρη ΑΕΚ. Είχε κακή επιστροφή στο transition. Ναι, είχε επιλογή και να σκοράρει και να σουτάρει και να κάνει. Είχε καθαρό σουτ σε πρώτο χρόνο. Αλλά ο Ράντολφ έχει χάσει δύο συνεχόμενα. Ενώ είχε ξεκινήσει, αν θυμάσαι, με 4 ευστοχά και προφανώς δεν το πίστεψε. Ο Πόστα απέναντι στον Πάντερ. Με την αλλαγή επάνω το Βασιλόπουλος. Το rebound από τον διεθνή forward, την μπάλα στα χέρια του Ξανθόπουλου. Τελευταία 3,5 λεπτά. James έχει καθαρό πλεονέκτημα και πάει βοήθεια. Δεν προλαβαίνει. 75-66. Απίθανο σενάριο για απόψε. Από το πλην 6 στην τρίτη περίοδο και το 60-64 με ένα 15-2 στο συν 11 για 6, στο συν 9 μάλλον. Ο Βασιλόπουλος κλειδώνει και τον Λαμπεϊρή. Οπα, έχουμε καυγά στο κέντρο του γηπέδου. Οι διαιτητές τι κάνουν? Πέσουν ξύλο δύο παίχτες την ώρα που ο Βασιλόπουλος παίρνει βολές. Απίθανα πράγματα. Κοιτάξτε εδώ. Έχουν αφήσει το παιχνίδι οι δύο Γάλλοι ψηλοί και σπρώχνονται με τον Τζέιμ. Την ώρα που είχαμε καθαρό παιχνίδι στην άλλη πλευρά. Δεν έχω δει το ξαναδεί αυτό. Είναι έξαλλος κυρίως ο Ιγκλές. Σε πρώτη ευκαιρία είναι βέβαιο, θα δούμε τι έχει συμβεί. Ο Λαμπερή τα λέει με τον Βασιλόπουλο, ο οποίος βεβαίως έχει δει πολλά στη ζωή του για να καμφθεί με κάτι τέτοια. Αλλά εδώ κοιτάξτε, σουτάρια κανονικά στη γωνία και οι άλλοι τσακώνονται δύο μένας στο κέντρο του γηπέδου. Απίστευτα πράγματα. Αν έπαιρνε το καλά θα μετρούσε βεβαίως. Έχει δύο βολές. Και έχει δύο βολές η ΑΕΚ από αυτό. Διότι επιτέθηκε με ένα παίχτη παραπάνω. Θα αποβληθούμε. Η λογική λέει ότι έχουμε από ένα δισκαλύφια. Έχουν σηκωθεί και χέρια. Χωρίς να έχουμε... Το ένα είναι αυτό. Εδώ έχουμε... Εντάξει, εκεί που ξεκίνησε η ιστορία. Δεν το δίνει ο διαιτητής τίποτα αυτό. Αλλά η συνέχεια της φάσης όμως είναι αυτό, δηλαδή... Εδώ έχουμε σπρωξήματα κανονικά. Και αυτός πάνε να τους χωρίσει, έτσι. Και ο Ράντος πάνε να τους χωρίσει. Ο James με τον... Το Λαμπεϊρή. Με το Λαμπεϊρή είναι αυτό που από γίνεται. Εδώ από αυτό ξεκινήσει, πάνε στις το λόγο, βλέπεις αυτός πάνε να τους χωρίσει. Και στο τέλος αυτός που πήγε να τους χωρίσει έγινε ο πιο νευρικός. Ο Ιγκλές. Το αστείο είναι ότι οι διαιτητές συνεχίζουν και παίζουν το παιχνίδι, έτσι. Εδώ έχει παιχνίδι κανονικά ακόμα, τσακώνονται αυτοί. Και μάλιστα ο ένας που έσπευσε για βοήθεια δεν έχει καταλάβει τι συμβαίνει και πάει να μαρκάρει. Τι άλλο θα δούμε. Συζητήσεις ανάμεσα στους δύο προπονητές και τον πρώτο διαιτητή. Πολύ λογικό. Για να πέσουν οι τόνοι. Αυτό τώρα μπορεί να είναι ένα από τα απόλυτα μπλούμπερκ της χρονιάς. Υπό την έννοια ότι πόσες φορές θα δεις παίχτες στο κέντρο να τσακώνονται και το παιχνίδι να είναι ακόμα ζωντανό. Αλλά η ουσία είναι η ΑΕΚ να μην απολέσει την ψυχραιμία της, διότι το momentum είναι 100% δικό της. Αργύρη, τι συνέβη? Από μια τεχνική ποινή χρεώνουν οι διαιτητές τον James από την ΑΕΚ και τον Ιγκλές από τη Στρασβούρ. Κανονικά το φάουλ και τις βολές όπως ήταν, όπως το σφίριξαν πριν διακοπεί το παιχνίδι. Μια χαρά. Αυτούς πήγαν τους χωρίς την πλήρωση στο τέλος, έτσι. Ναι. Γιατί έπεσε στην παγίδα και τελικά ξεκίνησε και αυτό η ιστορία. Η ουσία είναι ότι οι διαιτητές πήγαν με την πιο επιϊκή ερμηνεία του κανονισμού. Με τις τεχνικές ποινές θα μπορούσε
θεωρητικά ο διαιτητής να αποφασίσει και τη ξαλήφθη από τη στιγμή που έχουν φύγει στις προξίες. Εδώ δεν ήταν και με το πολλαπλακνότσαν να αποφασίσουν να βγάλουν κάποιον έξω. Κοίτα, νομίζω ότι το ελληνικό στοιχείο που μπήκε μέσα στην ΑΕΚ στο 51-57 ουσιαστικά γύρισε το παιχνίδι. Σαφώς η πολυτιμότερη παίκτης για μένα είναι μέχρι τώρα Βασιλόπουλος, νούμερο ένα, και συνεχεία ο Ξανθόπουλος με την πίεση στην άμυνα, το καθαρό μυαλό στην επίθεση. Σήμαντα και 3 ασίστ. Ακριβώς. Αλλά ο Βασιλόπουλος είναι αυτός που με δύο πολύ μεγάλα του καταρχήν έδωσε το έναυσμα για την ανεπίθεση της ομάδας, της ΑΕΚ. Έχει και 6 rebound, εκ των οποίων τα δύο επιθετικά. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, 13,5 λεπτά. Και η ΑΕΚ έχει δέσει και την άμυνά της, γιατί οι επιθέσεις ήταν πιο ορθολογικές. Αυτό που λέγαμε, ότι έπαιξε όλο το σύστημα, μέχρι το τέλος. Το μοναδικό διάστημα, Μιχάλη, που εν τη απουσία του Λαρετζάκη, η ΑΕΚ είχε τη σκληράδα που διέθετε με τον Λαρετζάκη στο παρκέ. Ο Λαρετζάκης είναι ένας, αλλά ο ένας φαίνεται πάντα παράξενος όταν οι υπόλοιποι τέσσερις είναι πιο soft. 76-66. Πάει να παίξει άμυνα από μπροστά ο Τζέιμς. Εδώ είναι η μεγαλύτερη παγίδα για αυτό που έλεγες πριν. Να πιστέψει η ΑΕΚ ότι εύκολα και απλά μπορεί να πάει διαφορά στο 15. Μπορεί εύκολα να πάει στο 15. Το θέμα είναι να είναι πιο συγκεντρωμένη. Δηλαδή οι επιθέσεις τώρα της πρέπει να είναι στοχευμένες. Γιατί όπως μπορεί να πάει στο 15, μπορεί να πέσει και στους 4. Πώς. Πολύ καλή άμυνα από τον Μπάντερ. Ο Τζέιμς ψηλά. Η μάχη για το rebound, το σάκο τα καθαρίζει. Φάουλ, δύο βολές. Τσακίζει σίδερα όπως το πρώτο δεκάλεπτο η ΑΕΚ στο φινάλε. Και όλα αυτά για να διαψευτεί το σενάριο που έχει φέρει την ΑΕΚ μέχρι εδώ, το οποίο λέει Νόμανι Χάρης. Κανένα αποτέλεσμα. Ακριβώς. Με το Χάρη στον πάγκο. Με το Χάρη να έχει ουσιαστικά βγάλει την ΑΕΚ από τον ρυθμό. Με τις επιπόλαιες ενέργειες στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου και με αυτόν καρφωμένο στον πάγκο, η ΑΕΚ ανατρέπει τα δεδομένα. Επέστρεψε βεβαίως ο Γκριν, ο οποίος είναι τώρα στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές, αλλά τη δουλειά σας τα είπε πριν και ο Μιχάλης, την έκανε το ελληνικό στοιχείο, Ξανθόπουλος, ο οποίος τώρα βρίσκεται στον πάγκο. Μαζί με τον Βασιλόπουλο ήταν οι άξονες. 77-66. 2 και 10 ακόμα. Είναι πολύ δύσκολο το μαρκάρισμα χωρίς βοήθεια από τον Τζέιμς των 2 μέτρων, άντε 2 και 2, απέναντι στον Μπιλάρ που είναι πάνω από 2-10 και επιπροσθέτως έχει και την τεχνική να σε κλειδώσει καμηλά. Δύο βολές. Εδώ. Ο πρώτος του πόντος απόψε και βλέπετε ότι επιστρατεύουν από την εξέδρα Φιλ Σάικ κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο μήπως αποσυντονίσουν τους Γάλλους. Ο θόρυβος από πίσω πρέπει να περνάει και από το δικό σας δέκτη. Το χειρότερο δυνατό σενάριο, χάθηκε η βολή αλλά και το rebound. Ράιτ με τον Πάντερ. Δύο βολές. Θα έλεγα ότι αυτό το φάουλ είναι αυστηρό. Ναι, αλλά τιμωρούν την πρόθεση. Κίνηση μετράει, ναι. Ακριβώς. Είναι από πίσω, βλέπει την κίνηση. Όχι, δεν... σε πρώτο χρόνο είναι χέρι. ...78-67. Η ΑΕΚ έχει απόψε 14-18 βολές. Η Στρασβούργ μόλις 7 στις 10. Μία στις 2 και αυτή τη φορά το rebound είναι ελληνικό. 78-68, λιγότερο από 2 λεπτά. Ό,τι γράφει από εδώ και πέρα δεν ξεγράφει.
Και η ΑΕΚ θέλει τη μεγαλύτερη δυνατή διαφορά. Green για τον James. Με τον Μπίλαν ξέρουν ότι έχει πλεονέκτημα ο Αμερικάνος και πάνε για βοήθεια οι υπόλοιποι Γάλλοι. Το πέτυχαν. Το γρήγορο τρίποντο δεν μπήκε. Ήταν από τον αρχηγό της ομάδας το Λελούπ. Στη διεκδίκηση όμως και πάλι κερδισμένη η Στρασβούρ. Θυμάσαι ότι τα επιθετικά rebound ήταν 13 για 14 αμυντικά. Έκτοτε η γαλλική ομάδα πήρε μόλις 3. Και αυτό ήταν το τρίτο. Σε τελευταίες δύο επιθέσεις. Λόγκαρ. Απέναντι στο Σάκοντα μετά από αλλαγή. Ούτε τώρα θα πάει βοήθεια. Δεν μπορεί να βγάλει αυτό το μαρκάρισμα. Ο Τζέιμς, πολύ ωραία τάπα. Το μαρκάρισμα βγήκε. Τραγική επίθεση βέβαια από την γαλλική ομάδα. Έπρεπε να σουτάρει πιο γρήγορα αυτός, αλλά δεν έχει σημασία. Και νομίζω ότι τώρα σε αυτή την επίθεση. Εντάξει, τελειώνει ένα λεπτό. Πρέπει να μπει μέσα ο Χάρης. Θα μπορούσε να μπει μέσα ο Χάρης για να πάρει τις βολές. Τον ένας αντίον ενός. Τζέιμς για τρεις. Ο Σάκοντα στο rebound. Και άλλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Καθαρό πλεονέκτημα, θέλει να πάει πιο βαθιά. Δεν βλέπει κανείς το Σάκοντα. Για τρεις ο Γκριν, κι άλλο rebound όμως από το Σάκοντα. Πατάει γραμμή, τη γραμμή. 31,5 time out από τον Κολέ. Θέλει αυτή την επίθεση. Ήταν κακή επίθεση λεπτό, ήταν γρήγορο, έχει άλλη μία επίθεση. Δεν είδαμε το καθαρό μισμάτς. Και έχω την εντύπωση ότι σε πρώτο χρόνο η μπάλα τον Γκριν πέρναγε. Ναι, ναι. Και κλειδώσει ο Σάκοντα. Δεν έχει βοήθεια. Καθαρή παράβαση πάτησε. Μπαίνουμε εδώ βεβαίως. Οι Γάλλοι έχουν 16 ασίστ για 14 λάθη. Μόλις 16 επιθετικά rebound και μην παραξενεύεστε για το μόλις. Επαναλαμβάνω ότι είχαν 13 λίγο μετά το ημίχρονο. Και από η ΑΕΚ έχει 12. Ενώ έχει 15 ασίστ για 14 λάθη. Και από ό,τι μπορούμε να ακούσω από τον Κολέ, θα πάει για δύο επιθέσεις η γαλλική ομάδα. Αργύρης Στεφανόπουλες, ακούμε. Ένας με έναν η άμυνα. Αν η μπάλα πάει μέσα στη ρακέτα, πολύ δυνατή άμυνα και προσεκτική στα σου τριών πόντων. Θα κάνει γρήγορη επίθεση νομίζω η γαλλική ομάδα. Όχι. Ο rebound από τον James. Η σειρά έχει επαναληπτικό, μην το ξεχνάμε. Η ΑΕΚ χρειάζεται και αυτό το καλάθι. Για να δούμε. Πολύ φθηνό λάθος. Πρέπει να χτυπήσει. Θα μπορούσε να βάλει το καλάθι στον ενδιασμό. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν είναι, τώρα λέμε, πάντα μιλάμε εκ του αποτελέσματος. Όταν έχει τρέξει ένα σερί, επιμέρους σερί. 18-4 από τη στιγμή που βρέθηκες πίσω. Με 60-64 και ένα μεγαλύτερο 26-9 σημαίνει ότι έχει κάνει απόλυτη υπέρβαση. Και ας μπει και αυτό, δεν μετράει. Είναι φάουλ από την προσπάθεια για το lay-up. Και 3,7 δευτερόλεπτα για την ΑΕΚ. Υπενθυμίζω για να τεκμηριώσω τα δύο σερί. 51-57 και 60-64. Το 60-64 μέσα στην τέταρτη περίοδο. Και ενώ η ΑΕΚ είχε απαντήσει και στην πρώτη έκρηξη της γαλλικής ομάδας. Time out. Και έχει, άλλα δύο, έχει και άλλο ένα time out. Προφανώς ο λόγος που πάθηκε τώρα το time out είναι για να χαλάσει το ρυθμό του σουτέρ στις βολές. Και άμα θα ευστοχήσει, μπορεί να πάρει και ξανά για να μεταφέρει την μπάλα πιο γρήγορα κάτω στο γήπεδο της επίθεσης. Και αφού μιλάμε για σερί,
το επιμέρους σκορ στην τέταρτη περίοδο. 23-11 με όλα αυτά. Για να δούμε και τα άλλα παιχνίδια αφού έχουμε την ευκαιρία. 1-20 απομένει στο Μπάνβιτ Μονακό. Η Μονακό επιβεβαιώνει ότι φέτος, μάλλον με τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί και με τις ομάδες που έχουν μείνει έξω, φαντάζει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον ως το φαβορί. Προηγείται με 7-81-74 μέσα στην Τουρκία. Αργύρισε, ακούμε. Λοιπόν, σε περίπτωση που υπάρχει αστοχία στη δεύτερη βολή, πιάνουμε την μπάλα στην ΝΑΤΑ, δεν μας ενδιαφέρει τι θα κάνουμε, αντέχουμε στην πίεση τους και μόνο αν είναι ξεκάθαρη η περίπτωση να φύγουμε μπροστά με καλές προϋποθέσεις για να σκοράρουμε, τότε το κάνουμε. Καλοδεχούμενο το δώρο, αγαπητέ κύριε Μπόστ. Μία στις δύο, η διαφορά στους 9, 78-69 τώρα το παιχνίδι. Από μπάσκετ έχει γίνει σκάκι και γι' αυτό και τα διαδοχικά time out. Επιπρόσθετα και πολύ σωστά το παρατηρεί ο Αργύρης Στεφανόπουλος, δεν είναι μόνο η οδηγία, είναι και ένα μεγάλο πλεονέκτημα όσον αφορά την επαναφορά. Κερδίζει πολλά μέτρα η ΑΕΚ με αυτό το time out. Now, let's watch this. Το πίστευες τη στιγμή που βρέθηκε για δεύτερη φορά πίσω? Αν συνέχισε να παίζει με τον ίδιο τρόπο, ναι. Δεν υπήρχε προοπτική να αλλάξει το παιχνίδι. Η αλλαγή όμως που έγινε, μπήκε Βασιλόπουλος θέση του Χάρη, έδεσε την άμυνα αυτόματα με το νούμερο 1 που κάνει μαζί με τον Ξανθόπουλο. Έβαλε και δύο. Ήταν πιο ορθολογικές οι επιθέσεις. Δεν ήταν στα πρώτα 5 δευτερόλεπτα, ήταν στο τέλος της επίθεσης. Κουραζόταν η άμυνα. Είναι πολύ δύσκολο και αν χαθεί, δεν είναι τόσο εύκολο για αυτούς να τρέξουν στο γήπεδο. Αργύρη Στεφανόπουλε, σε ακούμε. Θέλει ο κύριος Σάκοτα Ριμπάρα να φτάσει κοντά στη ρακέτα στον Ντελρόι Τζέιμς. Ελπίζει ότι θα έχει χρόνο για να αντιδράσει και να σουτάρει. Τα πάντα έχουν σημασία. Υπάρχει επαναληπτικός, μην το ξεχνάμε. Ο Γκριν στην επαναφορά. Για να δούμε. Πάντερ. 2 από πολύ μακριά. Δεν ήταν η καλύτερη επιλογή. Δεν έχει σημασία. Η ΑΕΚ είναι νικήτρια. 78-69 τη Στρασβούργ. Το χειροκρότημα είναι όλο δικό της. Διότι δεν είναι μόνο ότι νίκησε με 9 την γαλλική ομάδα. Και έχει σίγουρα κάπου να πατήσει. Έχει καλό μαξιλαράκι ασφαλείας. Της ρεβάνς. Είναι κυρίως η πνευματική ισχύ που έδειξε για ένα ακόμα παιχνίδι. Βρέθηκε πίσω με 51-57 και 60-64 μέσα στην τελευταία περίοδο. Και έφερε τα πάντα τούμπα με την άμυνα. Για να φτάσουμε όμως στην άμυνα, χρειάζεται καρδιά, Μιχάλη. Και αυτό το είχε για ένα ακόμα βράδυ. Το είχε για ένα βράδυ, κυρίως το ξεκίνημα της, το τέλος της περίοδου και στο ξεκίνημα της τέταρτης. Νομίζω ότι είναι ο οδηγός το πώς πρέπει να προσεγγίσει η ΑΕΚ το παιχνίδι σε μια εβδομάδα στην Γαλλία. Είναι μια ομάδα η Στρασβούργο που βασίζεται στην αθλητικότητά της, στα επιθετικά της rebound, και όταν μπόρεσε και επέβαλε αυτόν τον ρυθμό στο παιχνίδι, η ΑΕΚ είχε πρόβλημα. Η ΑΕΚ έδειξε ότι πρέπει να παίξει δυνατά στην αμυνά της. Δεν δείχνουμε κολλάνε αυτό που, το πρόβλημα που δημιούργησε η ΑΕΚ, το αντιμετώπισε και η Στρασβούργο στο τέλος, δεν μπορούσε να βρει λύση στην αμυνά της, στην επίθεσή της. Και έτσι η ΑΕΚ πρέπει να πάει, όχι να προστατεύσει τη διαφορά, πρέπει να πάει να κερδίσει. Και κατά δεύτερον, από εκεί και πέρα μετά παίζει διαφορά. Αλλά αν πάει να πάει ότι θα πάμε με 9-10 πόντους, νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα στο παιχνίδι. Η ανατροπή στο τέλος αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία. Αν αναλογιστεί κανείς ότι η ΑΕΚ κυριαρχούσε στον πρώτο ημίχρονο, απόλυτη στην πρώτη περίοδο, προηγήθηκε ακόμα και με 13, 28-15 και ξαφνικά είδε το ταβάνι να κατεβαίνει και να την πλακώνει. Με αυτές τις συνθήκες έκανε ανατροπή στο τέλος. Και πάνω απ' όλα οφείλουμε να ξαναπούμε το εξής. Η τόλμη του Ντράγκαν Σάκοντα να παρκάρει τον καλύτερο παίκτη στο πιο καθοριστικό σημείο, στο τέλος, στον πάγκο, και να μην τον ξαναβάλει πηγαίνοντας με τους σωστούς παίκτες. Δεν είναι εύκολο να έχεις το Μάνι Χάρις να σε έχει φτάσει και μέχρι εδώ. Και τον Γκριν, έτσι. Ναι, τον Γκριν τον ξανάβαλε, αλλά ο Χάρις έμεινε μέχρι το τέλος στον πάγκο. Αυτά. Δεν ξέρω αν θα προλάβει ο Αργύρης Στεφανόπουλος
στα λίγα λεπτά που έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας να μας δώσει και λίγο ρεπορτάζ. Εκτιμάς λοιπόν ότι αυτό το συν 9 δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Εκτιμάς ότι έχει μπόλικη ουσία, έτσι Μιχάλη? Έχει μπόλικη ουσία γιατί είναι ο τρόπος που ήρθε. Είναι πολύ σημαντικός γιατί είδαμε το παιχνίδι της ΑΕΚ πώς έπρεπε να είναι, πώς δεν πρέπει να είναι και στο τέλος το πώς πρέπει να είναι, πώς κέρδισε η ομάδα. Έχει αντιμετωπίσει μια ομάδα στην έδρα της όπου δεν είναι, η έδρα δεν είναι όπως την έχουμε στο μυαλό μας. Είναι ένα γήπεδο το οποίο και γενικώς ο κόσμος εκτός Ελλάδας είναι πιο χαλαρός το όπως αντιμετωπίζει το παιχνίδι. Πιο ευχάριστος. Για άλλους είναι σημαντικό που βρίσκονται εδώ πέρα. Σαφώς έχει αντιμετωπίσει μια πάρα πολύ καλή ομάδα η ΑΕΚ. Πρέπει να παίξει πάρα πολύ καλά, να είναι συγκεντρωμένη, να μην κάνει λάθη, να μην δίνει δεύτερες και τέσσερις θέσεις σε μια ομάδα η οποία θέλει να τρέξει στο γήπεδο έτσι κι αλλιώς, που σημαίνει ότι θέλει να καλύψει μια διαφορά 10 πόντων. Αν τα κάνει αυτά, η ΑΕΚ θα έχει βάλει τις βάσεις ώστε να μπορέσει να πάρει την πρόκληση για το Final Four. Να δώσουμε λίγο χρόνο ακόμα στον Αργύρη Στεφανόπουλο. Από ό,τι ακούω δεν υπάρχει βιασύνη από το βαν των εξωτερικών μεταδόσεων των καναλιών Νόβαστος να επιστρέψουν στην κατώ. Οπότε ας εξαντλήσουμε το περιθώριο αργότερα και μέσω από το novasports.gr αλλά και μέσα από το novasports.gr. Θα δείτε όλο το ρεπορτάζ και βέβαια μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που παραχώρησε ο κ. Μπουλμέτης στον Αργύρη Στεφανόπουλο στο ημίχρονο για όλα όσα έχουν συμβεί μέχρι τώρα και περιστρέφονται γύρω από την πανέμορφη ταινία το ΑΕΚ 1968. Ταινία Παύλα ντοκιμαντέρ. Ακριβώς. Το οποίο από εδώ και πέρα θα είναι στη διάθεση του κοινού και μέσω του DVD. Γι' αυτό και για πολλά άλλα έχει μιλήσει ο κ. Μπουλμέτης, ο σκηνοθέτης ταινίας, στον Αργύρη Στεφανόπουλο και βεβαίως όλο αυτό μπολιασμένο από το πλήρες ρεπορτάζ που θα ακολουθήσει για το παιχνίδι που μόλις απολαύσατε. Είναι το μοναδικό παιχνίδι που κέρδισε ο γηπεδούχος, έτσι, από τα τέσσερα παιχνίδια των προημιτελικών. Σωστά το λες και ενώ απομένουν μόλις 7 δευτερόλεπτα για το φινάλε στην Τουρκία, είναι με 9 μπροστά η Μονακό απέναντι στην Πάμβη, το 85-76. Ας μου κάνουν σινιάλο από το ΒΑΝ πόσο χρόνο έχουμε ακόμα να περιμένουμε, αν και εφόσον έχει ρεπορτάζ ο Αργύρης, βεβαίως να σας το δώσουμε τώρα. Σε διαφορετική περίπτωση, επαναλαμβάνω, μέσα από το Novasports24 και μέσα από το Novasports.gr όλο το ρεπορτάζ και όχι μόνο για το παιχνίδι πολύ σύντομα. Από την πλευρά της ΑΕΚ και εκμεταλλευόμενη την ευκαιρία θα πούμε ότι ο Πάντερ σκόραρε 15 πολύ οικονομικά με 6 στα 12 σουτ. Ο Σάκοντα είχε 12 όσους και ο Χάρης, αλλά ο Χάρης με 4 στα 12 και με 3 λάθη. Και από εκεί και πέρα, μονοψήφιοι μεν, άρα πάρα πολύ σημαντική. Η Βασιλόπουλος με 9 πόντους και 7 rebound, Green με 8 πόντους και 5 assist. Νομίζω ο Βασιλόπουλος όμως και ο, και βέβαια, και ο Ξανθόπουλος με 2 πόντους, αλλά είναι 4 rebound. Καλές άμυνες, ενέργεια. 4 assist, 3 κλεψίματα. Όργια. Λοιπόν. Σε 14 και 24 για ένα παίκτη ο οποίος δεν τον νοιάζει το σκορ, τον νοιάζει να οργανώσει, να παίξει δυνατά, να δώσει το διαφορετικό που θέλει η ομάδα όταν βρίσκεται πίσω στο σκορ. Το καταφέρανε και οι δύο πάρα πολύ, και ο Βασιλόπουλος και ο Ξανθόπουλος, και γι' αυτό κατάφερε και έκτισε μια διαφορά και κέρδισε το παιχνίδι. Εξαντλήσαμε κάθε περιθώριο για ζωντανό ρεπορτάζ. Δυστυχώς αυτό δεν ήταν εφικτό. Ο Αργύρης Στεφανόπουλος θα τα κανονίσει όλα όμως άμεσα στα αποδυτήρια για να τα δείτε στο Novasports24 και στο Novasports.gr. Σε ένα λεπτό, αφού μας λες Αργύρη να σε περιμένουμε λιγότερο από ένα λεπτό, θα το κάνουμε, διότι όταν μπορούμε να έχουμε τον Δημήτρη Μαυροϊδή μαζί μας θα εξαντλήσουμε τα περιθώρια. Άρα λοιπόν μετράει αντίστροφα ο χρόνος. Έλα Αργύρη. Του λέγα να τρέξει αλλά είναι και λίγο ψηλός και τον φοβάμαι. Δεν θα του πεις να τρέξει Αργύρη γιατί υπάρχει και δεύτερο παιχνίδι. Σωστά. Σωστά. Λοιπόν, σε περίπου 30 δεύτερα ο Δημήτρης Μαυροϊδής είναι μαζί μας. Δημήτρης Μαυροϊδής με 5 πόντους, όλα τα σουτ μέσα, 2 στα 2 δίποντα. Μία βολή εκτέλεση ήταν εύστοχη και μία και αυτός assist. Που έδεσε την άμυνα, σταμάτησε η Σταυρούνα να παίρνει επιθετικά rebound. Αυτό που λέγαμε, ένα κορμί ψηλό, δυνατό, με την εμπειρία. Το σχήμα με τους Έλληνες. Ακριβώς. Ήταν και αυτός πολύ σημαντικός στην αντεπίθεση της ομάδας. Αργύρη, σας ακούμε.
Δημήτρη, μια μεγάλη νίκη, μια σπουδαία νίκη, αλλά μόνο το ένα από τα δύο βήματα που χρειάζεται να κάνετε για να παίξετε στο Final Four. Όπως είπες, είναι το πρώτο ημίχρονο μιας αναμέτρησης. Νομίζω ότι εμφανιστήκαμε στα 30 λεπτά, μπορώ να πω, αρκετά συγκεντρωμένοι. Έχουμε πάρει μια διαφορά καλή, αλλά πρέπει να πάμε εκεί, ξέροντας ότι το σκόρ είναι 0-0 και ότι πάμε για να κερδίσουμε απλά, να μην σκεφτόμαστε διαφορά. Και νομίζω ότι αν εμφανιστούμε όπως εμφανιστήκαμε σήμερα, νομίζω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Δημήτρη, βρεθήκατε κάποια στιγμή εκεί στην τρίτη περίοδο να χάνετε τη διαφορά που είχατε χτίσει με κόπο στο πρώτο ημίχρονο. Έχει φτάσει και τους 13 πόντους. Πέρασε μπροστά η Στρασβούρ, αλλά εκεί πάλι γυρίσατε το διακόπτη και νομίζω ότι εκεί, αυτό το σημείο, τα τελευταία 12-13 λεπτά είναι που στιγμάτισαν το παιχνίδι. Σε όλα τα μάτσα μέσα στη χρονιά μπορώ να πω ότι έχουμε μεγάλα σκαμπανεβάσματα, έχουμε γυρίσει και άλλες διαφορές. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα δείγμα του μετάλλου της ομάδας, ότι ποτέ δεν σταματάει. Ό,τι κερδίζουμε είτε χάνουμε, εμείς πολεμάμε εκεί, γιατί όπως είπαμε, κάθε κατοχή, κάθε πόντος μπορεί να μετρήσει στο τέλος. Αυτό κάναμε και σήμερα, δεν σταματήσαμε, συνεχίσαμε το παιχνίδι μας, κάναμε αυτό που έπρεπε και τελικά πήραμε μια καλή διαφορά. Και πλέον πηγαίνετε στο Στρασβούργο για την νίκη. Όπως είπα, ναι, 0-0 πάμε για την νίκη. Δεν κοιτάμε τη διαφορά. Εμείς πάμε για να κερδίσουμε, γιατί άμα μπούμε σε αυτό το, με τις διαφορές, σε αυτή τη σκέψη, μπορεί να μην μπούμε να κάνουμε το παιχνίδι μας, μπορεί να μην είμαστε συγκεντρωμένοι. Εμείς πάμε 0-0 και πάμε για να κερδίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ένας από τους πιο πεπειραμένους παίκτες της ΑΕΚ, ο Δημήτρης Μαυροϊδής, τα είπε όλα στον Αργύρη Στεφανόπουλο. Και με αυτό σας λέμε καλό βράδυ. Σας λέμε ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας για αυτό το συγκλονιστικό παιχνίδι. Η ΑΕΚ νίκησε 78-69 τη Στρασβούργο και έχει 1,40 λεπτό μπροστά της για να κλειδώσει την πρόκριση. Ήταν ο Αργύρης Στεφανόπουλος στο ρεπορτάζ, ο Μιχάλης Κακιούζης στο σχόλιο και στην ανάλυση, ο Γιώργος Συρίγος στην περιγραφή, από όλους όσους όμως δούλεψαν και πίσω από τις κάμερες, σκηνοθέτες, τεχνικούς, ηχονολήπτες, καμεραμάν, για να έρθει εικόνα και ήχος εσάς. Να είστε καλό βράδυ. Να έχετε καλό βράδυ.